Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ για μία ακόμη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη στήριξη που μας παρέχει. Συντελείται ένα θαύμα αυτή την περίοδο, γύρω από την Ένωση Κεντρών μαζεύεται η υγιής Ελλάδα. Πυκνώνουν τις τάξεις μας άνθρωποι οι οποίοι επιζητούν ένα κόμμα τίμιο, γενναίο και καθαρό και διαλύονται τα άλλα κόμματα και είναι εμφανής η προσέλευση προς την Ένωση Κεντρών. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη που μας παρέχετε. Ένα δύσκολο έργο που έχουμε είναι να φτιάξουμε συνδυασμούς σωστούς με ανθρώπους καινούργιους, δυνατούς, που σε όλη την Ελλάδα θα διεξάγουν ένα ισχυρό, δύσκολο και νικηφόρο εκλογικό αγώνα υπέρ της δημοκρατικής παράταξης και υπέρ της Ένωσης Κεντρών. Η πόρτα της Ένωσης Κεντρών είναι ανοιχτή προς τα στελέχη άλλων κομμάτων που προδόθηκαν. Είναι ανοιχτή, να το γνωρίζουν όλοι. Βεβαίως, δεν μπαίνουν στην Ένωση Κεντρών άνθρωποι που βαρύνονται για σκάνδαλα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι σκληρό παρελθόν δεξιό ή άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν σε άλλα κόμματα και εμπλέκονται σε διαδικασίες ρουσφετιών, σε διαδικασίες σκανδάλων, γιατί σκάνδαλο δεν είναι μόνο να κλέψεις, σκάνδαλο είναι και να συμμετέχεις σε ένα καθεστώς το οποίο πτωχεύει ηθικά και υλικά μια χώρα. Είναι και αυτό σκάνδαλο. Κλέφτης δεν είναι μόνο ένας που κλέβει λεφτά, αλλά και αυτός που ανέχεται να κλέβουν οι διπλανοί του. Με την έννοια αυτή, περιπτώσεις κραυγαλαίες άλλων κομμάτων δεν μπορούν να γίνουν, στελεχών δηλαδή άλλων κομμάτων, δεν μπορούν να γίνουν δεκτές στην Ένωση Κεντρών, αλλά άνθρωποι που επροδόθηκαν, άνθρωποι που παρασύρθηκαν, επιστήμονες, επιτυχημένοι άνθρωποι ανά την Ελλάδα γίνονται δεκτοί. Και το μεγαλείο εδώ στην Ένωση Κεντρών είναι ότι ξεκινάμε όλοι μαζί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για μια πολύ μεγάλη παράταξη. Τώρα μπορεί να περιοριστούμε σε ένα ποσοστό, να μην λέμε νούμερα, μπορεί 8, μπορεί 10, μπορεί 12%. Αυτό είναι το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών, να το γνωρίζετε. Δεν είναι το 5% που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά την Ένωση Κεντρών δεν την ιδρύσαμε για να μείνει σε αυτά τα επίπεδα. Την ιδρύσαμε για να μεγαλώσει πολύ. Γι' αυτό οι πόρτες είναι ανοιχτές σε κάθε υγιές άτομο και σε κάθε ταλαντούχο άνθρωπο που μέσα από τους μηχανισμούς που υπάρχουν σήμερα, τους κομματικούς, δεν μπόρεσε να προσφέρει και δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει. Αυτό το λέω προς όλους, να πλησιάζετε χωρίς να φοβόσαστε, γίνεστε δεκτοί με αγάπη και με καλοσύνη, αρκεί να μην υπάρχει κίνδυνος να μας θίξετε την καθαρότητα που έχουμε. Δηλαδή να μας να πει η κοινωνία γιατί τον βάλατε αυτόν. Αυτό δεν θα επιτρέψουμε για λόγους αντιλαμβάνεστε αυτοάμυνας και γιατί έχει γίνει ένας αγώνας 25 ετών τον οποίον δεν μπορούν να χαλάσουν και να ρυπάνουν λάθη.
Και τα ζητήματα των συνδυασμών τώρα στις εκλογές είναι τα πιο κρίσιμα. Είναι τα πιο κρίσιμα και γι' αυτό και αποφασίσαμε στην Ένωση Κεντρών, επειδή είναι και με λίστα ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών, αποφασίσαμε να παρετούνται οι βουλευτές μας ανά εξάμηνον. Αυτό θα τηρηθεί από όλους, δεν θα υπάρξει εξαίρεση. Έτσι. Δηλαδή και όποιος τεθεί πρώτος και όποιος τεθεί δεύτερος στη λίστα και όποιος τεθεί τρίτος θα γνωρίζει ότι ένα εξάμηνο μόνο θα μείνει στη Βουλή και παρετούμενος θα συνεχίσει να είναι στις συνεδριάσεις του κόμματος, δηλαδή όταν πρωτοαναλάβει ο πρώτος βουλευτής θα είναι μαζί και ο δεύτερος για να παρακολουθεί το έργο του, ώστε όταν έρθει η ώρα να αναλάβει να έχει την εμπειρία. Το ίδιο θα συμβεί όταν θητεύει ο δεύτερος στη Βουλή με τον τρίτο. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιοι που με πλησιάζετε και μου λέτε να σας βάλω πρώτους, δεύτερους κτλ. Είναι σφάλμα εκτίμηση αυτό, γιατί σχεδόν σε όλες τις περιοχές το 80% των υποψηφίων θα διατελέσουν και βουλευτές. Αυτό δεν θα είναι το απόλυτο θαύμα της δημοκρατίας. Πιστεύω να αυτό θα είναι το πρώτο δίδαγμα που θα φέρει ένας κεντρών μέσα στη Βουλή. Ότι ενώ οι άλλοι δημιουργούν έναν πολιτικό βεντετισμό με ονόματα, εμείς δουλεύουμε μόνο για το κόμμα και μόνο για την πατρίδα. Και όπου συγκρίνεται κόμμα και πατρίδα, μόνο για την πατρίδα. Αυτή είναι η Ένωση Κεντρών. Επομένως, παρακαλώ θερμά, όσοι πλησιάζετε την Ένωση Κεντρών και αυτή την περίοδο σίγουρα θα έχουμε όξυνση προσεγγίσεων, λοιπόν, να μην πλησιάζετε με σκέψη να είστε δεύτερη, τρίτη, πρώτη κλπ. Στη λίστα. Διότι είτε ο πρώτος, είτε ο δεύτερος, είτε ο τρίτος, είτε ο τέταρτος, είτε ο πέμπτος, είτε ο έκτος, είτε ο έβδομος, όλοι στη λίστα, σε όλες τις περιφέρειες, θα διατελέσουν βουλευτές με το σύστημα των εξαμήνων. Κάποιοι λένε ότι τα εξάμηνα είναι μικρό χρονικό διάστημα και ότι ο βουλευτής δεν προλαβαίνει να μάθει τα της Βουλής και εσείς τον υποχρεώνετε, κύριε Λεβέντη, να παραιτηθεί. Δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα. Εγώ είμαι 25 χρόνια έξω από τη Βουλή. Εγώ που με βλέπετε ο Βασίλης ο Λεβέντης, είμαι 25 χρόνια έξω από τη Βουλή και δεν έχω διατελέσει ούτε μία μέρα βουλευτής. Ξέρετε τι τιμή είναι να είσαι 6 μήνες βουλευτής και μάλιστα ένας τίμιου κόμματος. Αυτό έχετε σκεφτεί τι τιμή είναι. Θα βγουν βουλευτές άνθρωποι στην Ένωση Κεντρών, άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική ένα χρόνο, δύο. Εγώ 25 χρόνια έχω στο κουρμπέτι, να το πω έτσι, με δύσκολες συνθήκες, αναμετρήθηκα σε ένα δικοματισμό πανίσχυρο, κομμένος από τα ΜΜΕ και άντεξα και είμαι εδώ και νικάω τώρα. Λοιπόν, να μην στενοχωρήσετε καθόλου. Το ότι θα ανήκετε όλοι και οι 300 στην ομάδα νίκης του Σεπτεμβρίου, στην ομάδα νίκης των εκλογών τώρα του 2015, αυτό θα είναι μεγάλη τιμή. Θα είναι πολύ μεγάλη τιμή. Θα είναι ένα εύσημο που θα κουβαλάτε σε όλη σας τη ζωή. Και θα δείτε με τι τρόπο θα λειτουργήσει το κόμμα που δεν φαντάζεστε πόσο ενωτικά, πόσο ομαδικά. Χωρίς ατομικές τακτικές και ατομικές στρατηγικές. Εμείς τώρα είναι η ώρα να αποτελέσουμε παράδειγμα, ώστε ο λαός αυτό το 10, το 12 να μας το κάνει 20, 25, 30.
στις επόμενες εκλογές και να μπορέσει και η Ένωση Κεντρών να ανέβει πολύ ψηλά, γιατί δεν σας το κρύβω, παρότι είχα μόνο ήττες μέχρι τώρα και απογοητεύσεις, για πολύ ψηλά από την πρώτη μέρα, από το 90 που ίδρυσα την Ένωση Κεντρών, για πολύ ψηλά την προόριζα. Γιατί αν δεν δικαιούται να πάει ψηλά ένα κόμμα τίμιο, καθαρό, που έχει σαν βασικό του τρόπο σκέψης και λειτουργίας τη συνεννόηση, τον διάλογο, τη διαφάνεια, αν δεν μπορεί να πάει ψηλά ένα τέτοιο κόμμα, ποιοι μπορούν να πάνε ψηλά? Οι εκφραστές συμφερόντων, τα πιόνια των μεγαλοκαρχαριών, οι προδομένες ιδεολογίες της αριστεράς, της δεξιάς, είναι προδομένες ιδεολογίες. Εδώ υπάρχει καθαρότητα. Στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά στηρίζουμε και το δημόσιο υπάλληλο, να είναι ευσυνείδητος, να είναι υπερήφανος. Στηρίζουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά στηρίζουμε και το δικαίωμα του εργαζομένου. Φτάνουμε μέχρι στο σημείο να συμμετέχει στα κέρδη των επιχειρήσεων. Ποιο κόμμα άλλο λέει ότι ο εργάτης, εκτός από το μισθό του κάθε μήνα, δικαιούται και να συμμετέχει στα κέρδη της επιχείρησης στο τέλος του χρόνου? Ποιο άλλο κόμμα, ούτε το ΚΚΕ. Στις ιδιωτικοποιήσεις έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν πουλάμε γη. Μισθώνουμε μέχρι 30 χρόνια. Και μισθώνουμε μέχρι 30 χρόνια ελληνική γη με σκοπό να υπάρξουν επενδύσεις και να δουλέψουν οι πολίτες μας που είναι άνεργοι. Στις μεγάλες υποθέσεις της ενέργειας κρατούμε τη ραχοκοκαλιά υποκρατικό έλεγχο, αλλά τα δίκτυα, την εμπορία, τη διοχέτευση ανά την χώρα την αναθέτουμε τμηματικά σε ιδιώτες. Στον ορυκτό πλούτο βάζουμε 12% επί του τζίρου δικαίωμα εσόδων από το κράτος. Αν δεν μπορούν κάποιοι έτσι να κάνουν εξορίξεις, μην κάνουν. Αλλά δεν μπορούν να γίνονται εξορίξεις πετρελαίου ή χρωμίτη ή νικελίου ή χρυσού και το κράτος να μην παίρνει το ποσοστό του. Να λέμε εξόριξη ορυκτού πλούτου και ο έχων τον πλούτο, το κράτος, να μην παίρνει τίποτα, όπως συμβαίνει στις σκουριές της Χαλκιδικής. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Η Ένωση Κεντρών λοιπόν κάνει μία επανάσταση από το βορειότερο σημείο μέχρι το νοτιότερο σημείο της Ελλάδος και κάνει και μία συνειδησιακή άλλη επανάσταση. Αλλάζει σκέψη, αλλάζει το μενταλιτέτ της εξουσίας. Θα μου πείτε, καλά κύριε Λεβέντη, και ακόμη και να σας κάνει τη χάρη η Ελλάδα και να μην σας δώσει μόνο ένα 3, 4, 5% και να σας δώσει το 12% που ζητάτε. Τι θα καταφέρετε? Αυτό είναι το ερώτημα. Το 12% δεν το θέλω από αλαζονία. Δεν το θέλω για να γίνει ένας κεντρών μεγάλο κόμμα. Το 12% το χρειαζόμαστε ακριβώς για να φέρουμε σε πέρας το σχέδιο. Υπάρχει σχέδιο. Και ποιο είναι το σχέδιο? Το πρώτο κόμμα, όποιο βγει πρώτο κόμμα, μαζί με την Ένωση Κεντρών, να φτάνουν οι βουλευτές προς σχηματισμό κυβέρνησης. Το ξαναπώ, να γίνει αντιληπτό. Τώρα οι δημοσκοπήσεις μας έχουν για ένα 4-5%, 6%. Εκεί είναι οι δημοσκοπήσεις. Και αυτό λίγο είναι? Όχι βέβαια. Εάν και αυτό συμβεί, μπροστά στον ελληνικό λαό θα στείλω την ευγνωμοσύνη μου.
Εκείνο όμως το οποίο θέλω είναι να φθάνουν οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών μαζί με τους βουλευτές του πρώτου κόμματος προς σχηματισμό κυβέρνησης, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ζητάει ο Λεβέντης. Και γιατί νομίζετε το ζητώ αυτό? Αυτό το ζητώ γιατί αν κάνουν κυβέρνηση μετά τις εκλογές, τώρα που θα γίνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, η λογική θα είναι πάλι η ίδια. Προστασία των δικών τους παιδιών, θα είναι προστασία των ιερών αγελάδων του δημοσίου, ρήψη όλων των βαρών στον ιδιωτικό τομέα, θα προστατευθούν οι ελάχιστοι της ολιγαρχίας και τα βάρη θα επιφορτήσουν την κοινωνία. Άρα θα συνεχιστεί η λογική του Μνημονίου 1, του Μνημονίου 2 ή του Μνημονίου 3 του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι η λογική. Προστασία του ιδιωτικού τομέα, ρήψη βαρών στον, προστασία του δημόσιου τομέα, ρήψη βαρών στον ιδιωτικό τομέα, κάλυψη κάτω από το χαλί των παθογενειών, δανεισμοί μέσω μνημονίων και αποτέλεσμα μηδέν. Και δεν θα βγούμε ούτε σε 200 χρόνια από τα μνημόνια. Έχω λοιπόν ένα σχέδιο που εκμυστερεύομαι ενώπιόν σας. Το σχέδιο, το πρώτο κόμμα που μπορεί να έχει 110 βουλευτές, συμπληρούμενο από τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών, να φτιάχνουμε το αριθμό 151. Δεν θα ζητήσω υπουργεία, δεν θα μετάσχει η Ένωση Κεντρών στην κυβέρνηση, μόνο ψήφο εμπιστοσύνης θα δώσω και θα ζητήσω να πάω ο ίδιος εις το Βερολίνο να αλλάξω την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Και από άκαρπες, αναποτελεσματικές, αυτές που περιείχονται δηλαδή στο Μνημόνιο 1, στο Μνημόνιο 2 και στο Μνημόνιο 3, να τις μεταβάλω σε καρποφορές, δηλαδή σε εκείνες που λέω από το 90. Τέρμα οι αργομιστίες, τέρμα οι σύμβουλοι, οι παρασύμβουλοι πολίτων υπουργείων, τέρμα στη Βουλή οι συγγενείς των βουλευτών, τέρμα οι χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, τέρμα οι χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ, τέρμα οι διπλές συντάξεις και οι τριπλές, τέρμα η πολυθεσία, τέρμα οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ μηνιαίως να εργάζονται, γιατί είναι 400.000 σε αριθμό αυτοί και εργαζόμενοι, τα παίρνουν μαύρα και συγχρόνως καταλαμβάνουν και θέσεις εργασίας που πρέπει να καταλάβει ο άνεργος. Τέρμα οι παθογένειες, τέρμα οι προώρες συντάξεις. Θα προσπαθήσουμε για όσους έχουν βγει σε σύνταξη προώρος μέχρι τώρα να βρούμε την απαλότερη, την υπιότερη επιβάρυνση. Αναγνωρίζω ότι κάποιες οικογένειες έχουν κάνει οικογενειακούς προγραμματισμούς. Αλλά αν το ασφαλιστικό σύστημα το αφήσουμε όπως έχει σήμερα, από το 2017 δεν θα παίρνει κανένας μας σύνταξη. Επομένως θα υπάρξει επιβάρυνση αυτών που είναι προώρος συνταξιοδοτηθέντες, έστω και αν αυτό έγινε με νόμους της πολιτείας. Επομένως θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την υπιότερη επέμβαση στις προώρες συντάξεις, η οποία όμως θα έχει σαν αποτέλεσμα την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την μικρότερη κρατική επιχορήγηση στο συνταξιοδοτικό. Το συνταξιοδοτικό μέχρι τώρα έχει τριών ειδών χρηματοδοτήσεις. Έχει τη χρηματοδότηση του εργοδότη, τη χρηματοδότηση του εργαζόμενου και τη χρηματοδότηση του κράτους. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε στο ελάχιστον τη χρηματοδότηση του κράτους. Και θα προσέξτε αυτό το σημείο. Το ένσημο δεν θα είναι κοινό για όλους. Για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις θα είναι λίγο πιο επιβαρημένο. Για τις
μικρότερης ευημερίας, να το πω έτσι, επιχειρήσεις, θα είναι μικρότερο. Στην πρόσληψη νέων εργαζομένων το ένσημο θα είναι σημαντικά μειωμένο. Και το ένσημο θα πάει με εισοδηματικά κριτήρια. Θα κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων, κυρίες και κύριοι. 80.000 συντάξεις η Ένωση Κεντρών θα τις κόψει. Είναι συντάξεις ανθρώπων που έχουν εισοδήματα πάνω από 3.000 ευρώ μηνιαίως. Έχει εισοδήματα από ενοίκια, εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, από μερίσματα εταιριών. Θα κάνουμε επεμβάσεις, αλλά επεμβάσεις που δεν θα πεθάνουν κανέναν. Θα δυσκολέψουν τη ζωή κάποιων, αλλά θα προσφέρουν επιβίωση στην κρίσιμη επόμενη περίοδο. Τι ζητώ λοιπόν, γιατί ζητώ να πάρει ένα κέντρο αυτό το ποσοστό? Κάποιοι θεωρούν ότι έγινε ευνίδι αλαζόν. Μα εγώ είμαι 25 χρόνια εκτός Βουλής. Αν ήμουν αλαζόν, δεν θα είχα δεχθεί τη θέση επικρατείας που μου είχε δώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 80. Δεν θα είχα δεχθεί. Θα περίμενα να φτάσει το 2015 για να βάλω την Ένωση Κεντρών στη Βουλή, αν ήμουν αλαζόν. Αν πάρω ένα 4-5% πάλι θα υποκληθώ μπροστά στο λαό στέλνοντας την ευγνωμοσύνη μου. Αλλά δεν θα έχω τους βουλευτές, δεν θα έχω τη δύναμη να επιβάλλω τις απόψεις μου. Εάν αυτό το ποσοστό μου το αυξήσετε εσείς οι άνθρωποι του πόνου του καθημερινού, θα μπορέσω μαζί με τους βουλευτές του πρώτου κόμματος να φτιαχτεί μια κυβέρνηση. Δεν θα συμμετάσχω, δεν θέλω φίτσια. Εγώ δεν θέλω φίτσια. Κανένας των βουλευτών μας δεν θα συμμετάσχει σε κυβερνητικό θόκο. Θα ζητήσουμε μόνο να μου επιτραπεί να ταξιδέψω, να αλλάξω την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και να την κάνω τέτοια που να αναπνεύσει η χώρα. Ούτε προαπαιτούμενα, ούτε μέτρα, ούτε έμφυα. Εάν στη χώρα αυτή σταματήσουν να υπάρχουν διπλοσυνταξιούχοι και τριπλοσυνταξιούχοι, αν σε αυτή τη χώρα σταματήσουν οι συνταξιούχοι να εργάζονται, αν σε αυτή τη χώρα πάψουν να υπάρχουν πολυθεσίτες, αν σε αυτή τη χώρα πάψουν να υπάρχουν στις 10 και στους Δήμους αργόμισθοι, αν σε αυτή τη χώρα πάψουν να υπάρχουν οι 12.000 αποσπασμένοι και οι 1.500 στη Βουλή συγγενείς των βουλευτών, εγώ σας υπόσχομαι ότι αυτή η χώρα σε 2 μήνες θα σηκωθεί όρθια. Και υπόσχομαι και κάτι που είναι βαρύ. Πολύ βαρύ. Και είναι προσωπικό μου στοίχημα. Ότι το 2017 η χώρα θα βγει στις αγορές. Θα πιάσει 3% πλεόνασμα. Μου λένε κάποιοι, έχετε κοστολογήσει κύριε Λεβέντη το σχέδιό σας? Μα μια ζωή που είμαι στην αφάνεια, αυτό κάνω. Ψάχνω τρόπους να φτιάξω τη χώρα. Είμαι ο μόνος που ό,τι λέω πριν το πω το μετρώ. Και το μετρώ και ατομικά, δεν συμβουλεύουμε μόνο ειδικούς. Προσέρχονται τώρα και μπαίνουν στην Ένωση Κεντρών αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίων. Από την Καλιφόρνια, από το Σικάγο. Έρχεται ο κύριος Ευαγγέλου για να μπει υποψήφιος στο νομό Αρκαδίας, καθηγητής πανεπιστημίου. Δηλαδή η Ένωση Κεντρών ήδη που ή μη καταρτίζονται οι συνδυασμοί, έχει προσέλευση πολύ σοβαρών ανθρώπων. Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Οι οποίοι όλοι συμφωνούν ότι ζούμε μία μεγάλη εποχή. Την εποχή που γυρίζει η χώρα σελίδα. Εγώ, ο Βασίλης ο Λεβέντης, κάνω αυτή τη δήλωση τώρα και βιντεοσκοπήστε την και καταγράψτε την. Μέσα σε 2 μήνες, αν αρχίσουν να προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, οι Γερμανοί θα σταματήσουν να έρχονται εδώ για επιθεωρήσεις. Αν υπάρξει Βασίλης Λεβέντης που στηρίζει κυβέρνηση στην Ελλάδα με την Ένωση Κεντρών, δεν θα έχουμε επιθεωρήσεις από τους Γερμανούς. Πρώτον. Δεύτερον, το 2017 θα βγούμε στις αγορές. Τρίτον, θα υπάρξει αίσθημα δικαίου ανά την Ελλάδα. Ο νέος δεν θα φεύγει. Θα βρίσκει εδώ ευδοκίμηση. Άρα η ψήφος του Σεπτεμβρίου
ας μην έχει καθοριστεί αυτή την ώρα η ημερομηνία των εκλογών. Η ψήφος του Σεπτεμβρίου είναι ένα βαρύ χαρτί. Μπορεί να διορθώσει λάθη 30 ετών ή μπορεί να συνεχίσει μια καμπύλη πτωτική, παρακμιακή. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στην παρακμή που μπορούμε να συνεχίσουμε και στην πλήρη αλλαγή που θα φέρει αίσθημα δικαίου και το χαμόγελο ξανά στο λαό μας. Θαυματοποιός δεν είμαι, μα νομίζετε θαυματοποιώ, θέλει η Ελλάδα, λογική θέλει. Μερικοί έχουν πολλά, άλλοι δεν έχουν τίποτε. Το σύστημα προσφέρει προστασία στους βολεμένους, αφήνει στην τύχη τους αβόλευτους. Τι κάνουν οι αβόλευτοι? Φεύγουν στο εξωτερικό. Απλώνουν το χέρι στον παππού και στη γιαγιά που είναι συνταξιούχος. Φτάσαμε οι γιαγιές και οι μανάδες να ζουν τις οικογένειες των παιδιών, να έχει το παιδί οικογένεια με παιδιά και να πλώνει το χέρι στον παππού και στον πατέρα. Εκεί φτάσαμε. Αυτό είναι το καθεστώς των Παπανδρέου, των Καραμαλίδων, των Τσιμίτιδων, των Καδελογής Σαμαράδων. Αυτό είναι το καθεστώς. Επομένως, αυτή η ψήφος, για να αρχίσω να διαβάζω και τα μηνύματα, θα είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Ή συνεχίζουμε το κατρακύλισμα προς την καταστροφή ή σηκωνόμαστε όρθιοι. Δεν σας λέω σοφίες, απλά πράγματα σας λέω. Όπως όταν το 90 σας είπα θα πτωχεύσει η χώρα, ούτε προφήτης ήμουν ούτε σοφός. Μια χώρα που δεν παρήγαγε τίποτα, μια χώρα που θέλαν όλοι δημόσιο, μια χώρα που θέλαν όλοι να κάνουν φοροδιαφυγή, μια χώρα που βάση περιπτώσει συνέβαιναν όλα αυτά τα έσχη που συνέβαιναν, τι θα έκανε αυτή η χώρα? Προφήτη θέλει για να διαβλέψει την καταστροφή της. Να αρχίσουμε λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Γεια σας κύριε Λεβέντη, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το εθνικό θέμα της Βορείου Ηπείρου. Ποια είναι η θέση σας και τι θα κάνετε για τις προκλήσεις που δέχονται οι Βορειοϋπειρώτες και γενικά για τις προκλήσεις των Αλβανών? Είναι γεγονός ότι μέσα στην Αλβανία εθνικιστικές ομάδες αλλά και η ίδια η αλβανική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι επειδή ασκεί την εξουσία κατά τρόπο βάρβαρο, αναπτερώνει το ηθικό των Αλβανών τρέφοντάς τους με αλυτρωτισμό. Δηλαδή επειδή αποτυγχάνει η αλβανική κυβέρνηση ως κυβέρνηση, χορταίνει τους Αλβανούς με αλυτρωτισμό σε βάρος της Ελλάδος. Αυτό κάνουν και επιτρέπει την λειτουργία ακροδεξιών συνήθως οργανώσεων που ευθέως πια θέτουν ζητήματα μειονοτήτων που δεν υπάρχουν κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση η Ένωση Κεντρών ξεκάθαρα δηλώνει: δεν συζητούμε με ηλίθιους, με ανθρώπους που εν έτη 2015 τροφοδοτούν την κοινωνία τους και την χορταίνουν με αλυτρωτισμούς, δεν συζητούμε. Θα κάνουμε το παν να καταγγείλουμε στους διεθνείς οργανισμούς την αλβανική ηγεσία. Θα αντισθέτουμε πάντα για να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον όρο να πάψει να διαδηλώσουν και διενεργειών να προκαλεί την Ελλάδα, δηλαδή και σε θέματα λήψης χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέτουμε πάντα βέτο ώστε να συμμορφώνονται. Και επιπλέον θα ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις. Εγώ δεν συμφωνώ που τις ένοπλες δυνάμεις τις έχουμε εγκαταλείψει. Σας έχω πει
ότι τα κόμματα του κέντρου πάντα θεωρούσαν μεγάλο υπερασπιστικό χαρτί την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Το ακούσατε αυτό? Διπλωματική προσπάθεια, καταγγελία κάθε τέτοιας ενέργειας, παρεμπόδιση λήψης χρημάτων από την κάθε Αλβανία και την Τουρκία και όλους, παρεμπόδιση εφόσον δεν σταματούν διέργων και διαλόγων τον αλυτρωτισμό. Αλλά εγώ, σε μια εποχή που δεν χρησιμοποιούνται οι ένοπλες δυνάμεις, επιθυμώ η ισχύς, η αποτρεπτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να είναι μεγάλη. Εγώ δεν θα κόψω δαπάνες από την άμυνα. Το δηλώνω προς πάσαν κατεύθυνση. Και ο Κώστας ο Καραμαλής που δεν πήρε 16 αεροπλάνα τετάρτης γενιάς για λόγους οικονομίας ανεκάλεσε την παραγγελία, εγώ δεν συμφωνήσα και το είπα και του ίδιου. Λίγο πριν πέσει ο Καραμαλής το 2009, ακύρωσε παραγγελία τετάρτης γενιάς αεροπλάνων. Δεν εννοούσα βέβαια την Αλβανία, την Τουρκία εννοούσα κυρίως αποτρεπτικά, αλλά εγώ, ο Βασίλης ο Λεβέντης, δεν θα τα ακύρωνα. Θα προτιμούσα να διώξω μερικούς αργόμισθους, θα προτιμούσα να κάνω άλλα πράγματα, αλλά την λήψη αεροσκαφών, τέτοιων αεροσκαφών που θα φόβιζαν την Τουρκία να κάνει όλη μέρα περιπάτους στον εναέριο χώρο του Αιγαίου, αυτήν την ακύρωση εγώ, Βασίλης ο Λεβέντης, δεν την έκανα. Να συνεχίσουμε. Κύριε Λεβέντη, γεια σας. Δεν θεωρείτε δύσκολο να έρθουν τα 130 δις στη χώρα εφόσον ισχύει η ελεύθερη αγορά? Δεν το κατάλαβα αυτό ένα λεπτό. Κύριε Λεβέντη, καλησπέρα. Δεν θεωρείτε δύσκολο να έρθουν τα 130 δις? Εννοεί τα λεφτά που Ελλήνων που βγήκαν στο εξωτερικό την τελευταία πενταετία. Εφόσον ισχύει η ελεύθερη αγορά. Η ελεύθερη αγορά ισχύει, αλλά όταν βγάζει ένας λεφτά έξω, τα βγάζει, και εδώ ελεύθερη αγορά έχουμε. Η Ελλάδα δεν είναι Σοβιετική Ένωση, είναι ελεύθερη αγορά. Όταν τα παίρνεις λοιπόν τα λεφτά σου, είσαι εφοπλιστής και τα πας στην Ελβετία, τα βγάζεις από την Ελλάδα, δύο λόγους μπορώ να υποθέσω. Ή ότι τα έχεις κλέψει, ή ότι φοβάσαι μην τα χάσεις. Όταν, εν πάση περιπτώσει, η χώρα μπει σε τάξη, υπάρξει εγγύηση, και σαφώς πάμε από το 2017 να βγούμε στις αγορές, τι έχει να φοβηθεί? Γιατί να τα κρατάει ο άλλος έξω? Αν αποκαταστήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, μια κυβέρνηση ευρωπαϊκή, αν αυτοί τις δραχμείς απομονωθούν, και έχουν απομονωθεί, θα τα δείτε και στα ποσοστά των εκλογών, δεν θα πάρουν τίποτα. Τίποτα δεν θα πάρουν. Ας κατέβει ο Λαφαζάνης, να δείτε τι θα πάρει. Αν πάρει το 1/3 των ψήφων της Ένωσης Κεντρών, θα του πω συγχαρητήρια. Γιατί όλοι έχουν καταλάβει ότι η δραχμή θα ήταν καταστροφική. Όταν φτάνει ο Τσίπρας να πει ότι αν γυρίσαμε στη δραχμή, ούτε τρεις μέρες δεν θα μπορούσε να ζήσει με το μηνιάτικο η οικογένεια, ποιαν άλλη χρειά? Εγώ το έλεγα πάντα, ο Τσίπρας το είπε τώρα. Εγώ πάντα ήμουν υπέρ της Ευρώπης και μάλιστα με λέγανε βλακίες, μνημονιακό. Ποιο μνημονιακό? Η Ένωση Κεντρών είναι το μόνο κόμμα που δεν είναι μνημονιακό, γιατί έχει άλλη λύση, έχει ένα τρίτο δρόμο να μην πά σε μνημόνια, κόβοντας τα προνόμια της ελίτ, τα οποία φοβούνται να τα κόψουν όλοι, γιατί όλοι τα θέλουν για τις κουμπανίες τους και για τα δικά τους παιδιά. Άρα το μόνο αντιμνημονιακό κόμμα είναι η Ένωση Κεντρών. Αλλά δεν είμαστε και ηλίθιοι. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Όταν ένας Καραμαλής που έλεγε πάντα ανήκουμε στη Δύση,
θεώρησε ότι η μοίρα της Ελλάδος, Γέρος Καραμάλης, ανήκει στην Ευρώπη. Όταν ένας Παπανδρέου που έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, όταν ήρθε, είπε η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη, τελείωσε. Ποιοι θα βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ? Ο Λαφαζάνης, ο Καζάκης και ο Αλαβάνος? Θα μηδενιστούν στις εκλογές. Έτσι πρέπει. Η μάχη θα δοθεί εντός ευρώ, αλλά και η μάχη για να κερδιθεί πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που εισηγείται η Ένωση Κεντρών. Θα τους νικήσουμε όλους αυτούς, διότι αυτοί εκπροσωπούν την μας υποδεικνύουν να πέσουμε από τον μπαλκόνι να αυτοκτονήσουμε όλοι αυτοί. Δηλαδή ο Λαφαζάνης ουσιαστικά μας υποδεικνύει να πέσουμε από τον μπαλκόνι. Εγώ θεωρώ παραφροσύνη το να συζητάμε για δραχμή. Ποιοι χαίρονται να βγούμε από το ευρώ? Οι Τούρκοι, οι Αλβανοί. Αυτούς θα χαροποιήσει ο κάθε Λαφαζάνης αν η χώρα βγει από το ευρώ. Αυτούς θα χαροποιήσουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα έρθουν εδώ τα λεφτά. Θα γίνει προσκλητήριο με μικρό πέναλτι 12 έως 15%. Θα έρθουν πίσω τα λεφτά. Θα είναι απολύτως διασφαλισμένα τα λεφτά. Θα έρθουν εδώ και θα συμβάλλουν τα 130 δις που εξήχθησαν, λέω, στο εξωτερικό. Θα έρθουν πίσω τα λεφτά και θα συμβάλλουν στο να γίνουν εύρωστες οι τράπεζες, να μην χρειάζονται ανακεφαλαίωση. Αυτό είναι και το έργο της Ένωσης Κεντρών, να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αποστολή μας. Και εγώ εκείνο το στίχημα που είπα προηγουμένως δεν το ολοκλήρωσα ίσως. Όταν σας μίλησα για έξοδο στις αγορές το 2017, σημαίνει ότι αν δεν επιτευχθεί, δεν θα μείνω αρχηγός της Ένωσης Κεντρών να λέω συνεχίζουμε, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Όταν ένας πολιτικός υπόσχεται με χρονοδιάγραμμα κάτι και δεν τηρείται, παρετείται. Κρατήστε την κασέτα σας παρακαλώ. Όταν λέω δεν θα έρχονται Γερμανοί επιθεωρητές εδώ και ξένοι επιθεωρητές γιατί θα υπάρξει εμπιστοσύνη ότι προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις, το εννοώ. Όταν λέω θα βγάλουμε από τη συμφωνία το ενέχειρο, τον κουμπαρά των 50 δις με τα κτήματα του ΤΑΙΠΕΔ, το εννοώ. Όταν λέω για έξοδο της χώρας το 2017 στις αγορές, επίσης το εννοώ. Είναι το μεγάλο στίχημα, γι' αυτό θέλω το 12%. Αλλιώς δώστε μου ένα 3-4 να κάθομαι στη Βουλή, να βλέπετε 15 βουλευτές τίμιους που θα προσπαθούν, αλλά θα μου λένε οι άλλοι, μα έχουμε την πλειοψηφία κύριε Λεβέντη, επομένως σας προσπερνούμε. Και τότε θα αισθανθείτε, θα πείτε γιατί να του δώσαμε του ανθρώπου μόνο 4-5%. Αν του είχαμε δώσει 12% θα είχε. Θα αισθανθώ πολύ άσχημα αν διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, γιατί διστάσατε κάποιοι το ποσοστό της Ένωσης Κεντρών να το ανεβάσετε στο επίπεδο που χρειάζεται για να φτάνουν οι βουλευτές μας μαζί με τους βουλευτές του πρώτου κόμματος για το σχηματισμό κυβέρνησης. Κυβέρνησης, ποιας κυβέρνησης, στην οποία εμείς δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα πάρουμε κανένα βίτσιο, ψήφο και μόνον εμπιστοσύνης θα δώσουμε, αλλά θα διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις για την αλλαγή της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων. Και θα έχουμε βέβαια ένα έλεγχο στο αν μετά οι μεταρρυθμίσεις, δηλαδή το ρόλο των επιθεωρητών της Τρόικας ή της Τετράικας, πώς λέγεται αυτή, δηλαδή είναι τέσσερις τώρα, το ρόλο αυτό θα τον παίζει ένας κεντρών. Γιατί να έρθουν εδώ οι Γερμανοί να ελέγξουν αν απολύουμε από την Βουλή τους Αργόμισθους? Θα το κάνει ο Λεβέντης. Γιατί να ελέγχουμε στους Δήμους εάν οι Αργόμισθοι φεύγουν? Θα το κάνει ο Λεβέντης. Γιατί να ελέγχουμε αν οι προώρος συνταξιοδοτούμενοι, αν αυτά τα φαινόμενα σταματήσουν και δούμε μια συμφωνία κυρίων που θα κάνουμε για τους μέχρι τούδε αυτούς που βγήκαν σε σύνταξη, πρέπει να λύσουμε και δεν είναι το θέμα σταματώ από εδώ και πέρα τις προώρες συντάξεις γιατί αιμορραγεί το σύστημα, πρέπει να δούμε και αυτούς που έχουν ήδη βγει πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, κυρίες και κύριοι, διότι αιμορραγεί η χώρα, θα πτωχεύσουμε. Και μόνο από τις συντάξεις μπορεί η χώρα, ακούστε κάτι, προσέξτε κάτι πολύ βασικό. Μπορεί η χώρα να λύσει τα προβλήματα έτσι όπως φαίνονται, όπως φαντάζουν τώρα δημοσιονομικά, και αν δεν προσέξουμε το ασφαλιστικό, να πτωχεύσουμε από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Μπορεί επίσης να
αν προσέξουμε και τα συνδέξουμε εδώ και τη μία και αναλύσουμε το οικονομικό προβληματισμό, να πτωχεύσουμε από τις τράπεζες. Μια χώρα πλέον, ακούστε πώς πτωχεύει. Πτωχεύει σαν χώρα επισήμως, πτωχεύει ένα μεγάλο σύστημα που αφορά μεγάλο ποσοστό πολιτών της, όπως είναι το ασφαλιστικό, πτωχεύει και λόγω κατάρρευσης των τραπεζών. Αυτοί οι τρεις τρόποι είναι οι σύγχρονοι τρόποι μετά το 2010 πτωχεύσεων. Πρέπει και τους τρεις αυτούς να πτωχεύσουμε και να μην θεωρήσουμε ότι λύνονται στο ένα ζήτημα του δημοσιονομικού, του χρέους, όλου αυτού, ότι επιλύσαμε τα πάντα. Και στο θέμα του χρέους έχω προσθέσει, γιατί άκουσα κάποιο υπουργό προχθές να λέει ότι θα θέλαμε μια καλή συμφωνία για το χρέος. Αυτές είναι οι λιθιότητες. Υπάρχει σαφής δήλωση των Γερμανών ότι όταν πιάσουμε το πλεώνασμα 3% και βγει η χώρα στις αγορές, όσο και να είναι το χρέος 210, θα το πάνε 118. Το ακούσατε? Δηλαδή το ύψος του χρέους δεν τους ενδιαφέρει τους Γερμανούς. Αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και πιάσουμε 3% πλεώνασμα ετησίως, και είναι έστω το χρέος, λόγω συρρήκνωσης οικονομίας και μείωσης του τζίρου, και είναι 180%, όπως είναι τώρα, θα το πάνε η Γερμανία 118. Θα χάσουν 70 δις. Τι έγινε? Το έχουν δηλώσει, δεν χρειάζεται να το παλέψει ο κάθε υπουργός ή να μου λέει ο Τσίπρας ότι θα το πετύχει. Έχουν δεσμευτεί. Εδώ συμβαίνει το εξής ηλίθιο. Παρουσιάζονται κάποιοι υπουργοί και προσπαθούν, μάλλον παρουσιάζουν ως επιτυχία αυτό που έχουν ήδη δεσμευτεί να κάνουν οι Γερμανοί, εφόσον πετύχει το ελληνικό πρόγραμμα. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Πρόεδρε. Με ποιο τρόπο η Ένωση Κεντρών θα δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους για την ανάπτυξη επιχειρήσεων απαραίτητων για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του κράτους? Ανάπτυξη επιχειρήσεων απαραίτητων για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση του κράτους. Ένα κράτος δεν χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις. Από τις επιχειρήσεις πράττει φόρους. Δεν ξέρω οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν το κράτος. Απλά πρέπει να έρθουν και ξένες επιχειρήσεις εδώ να δείξουν εμπιστοσύνη, να αυξηθεί η δυναμική του κράτους. Εγώ δεν ξέρω επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν το κράτος. Μάλλον διατυπώσατε λάθος το ερώτημά σας. Με ποιο τρόπο θα έρθουν οι επιχειρήσεις, δεν έχω πει. Τα ομόλογα των 5 πρώτων ετών να τα μεταθέσουμε στο περαιτέρω μέλλον, ένα. Και δεύτερον, τα 130 δις Ελλήνων που φύγαν στο εξωτερικό. Είναι αρκετά αυτά τα δύο. Και τμηματικά να γίνονται αυτά. Εμείς 40 με 50 δις ετησίως, αν ρίξουμε στην Ελλάδα τα προσεχή 4 χρόνια, η Ελλάδα θα σηκωθεί όρθια. Βεβαίως αυτά τα λεφτά μετά να μην τα πετάμε, οι δανειοδοτήσεις να γίνονται σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα άλλο ζητούμενο, γιατί στο παρελθόν πεταγόντουσαν λεφτά φιλικά, με μέσον, με λαδώματα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Όσον αφορά τους αργόμισθους, λέτε να τους απολύσουμε από το δημόσιο, διότι είναι παράστα. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω, πού θα απορροφηθούν αυτοί και πώς? Γιατί μην ξεχνάμε ότι σταματάμε να χρηματοδοτούμε μια οικογένεια. Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα με το μέτρο αυτό, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα, είναι αργόμισθοι. Τώρα τον κύριο τον απασχολεί, βεβαίως και εμένα με απασχολεί πρώτο, τον κύριο τον απασχολεί, είναι ένας αργόμισθος, αλλά δεν προσέρχεται και παίρνει τα λεφτά του. Από ένα δήμο, από τον ΟΣΕΑ, είναι αργόμισθος, τον εντοπίζουμε ότι είναι επί 20 χρόνια αργόμισθος, έτσι, και κινδυνεύει να πάρει σύνταξη αργόμισθος, να μην δουλέψει. Και λέει ο κύριος τώρα προς Θεού, μην τον διώξουμε, διότι πώς θα ζει η οικογένειά του? Ακούστε, το ίδιο ερώτημα το κάνατε για τους άνεργους. Υπάρχουν άλλοι άνεργοι που δεν είναι παράσιτα, δεν παίρνουν αργομιστικό μισθό και είναι 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι αυτοί. Άλλοι φεύγουν Γερμανία, άλλοι φεύγουν Αμερική κλπ.
ή ζουν Ελλάδα με επαιτία των γονέων, των παππούδων. Αυτό το ερώτημα που μου κάνετε εμένα, τι θα γίνουν οι αργόμισθοι όταν τους διώξουμε. Πρέπει να τους λυπηθούμε. Σωστό. Σωστό. Για το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, αυτό το ερώτημα το κάνατε μέχρι τώρα σε μένα. Καταρχάς, πρέπει να απολυθούν διότι παίρνουν το μισθό τους χαραμοφάικα, χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Έτσι, σίγουρα. Τώρα, τι θα κάνουν. Ό,τι λύση δώσουμε για τους ανέργους, θα δώσουμε και για αυτούς. Τη λύση μέσα στις επενδύσεις που θα γίνουν με τα λεφτά που σας ανέφερα των 5 ετών που τα ομόλογα δεν θα τα πληρώσουμε, αλλά θα συμφωνήσουμε με τους δανειστές να χρησιμοποιούνται τα λεφτά για αναπτυξιακούς σκοπούς. Και τα 130 δις Ελλήνων του εξωτερικού, τα χρήματα, θα κάνουμε εργοστάσια, δουλειές για ποιους θα τα κάνουμε. Για ποιους θα τα κάνουμε. Γιατί λυπόσαστε πιο πολύ τους αργόμισθους από τους άνεργους. Εγώ λυπάμαι κυρίως τους άνεργους που είναι έντιμοι, κάτσανε άνεργοι, δεν παίρνουν μισθό ψεύτικο. Τους αργόμισθους δεν τους πολύ λυπάμαι. Όμως σαν πολιτικός ομολογώ ότι με ενδιαφέρει η τύχη τους. Το ομολογώ αυτό. Δηλαδή αν εντοπίσουμε, ας πούμε, στο Δήμο Χαϊδαρίου 300 αργόμισθους, λέω, δεν θα τους πετάξω σαν σκυλιά, θα κοιτάξω τι μπορεί να γίνει. Αλλά θα σταματήσει η διαδικασία μισθοδότησης εφόσον είναι αργόμισθοι και δεν προσέρχονται. Αυτό έχω χρέος να το κάνω απέναντι στους άλλους που είναι ευσυνείδητοι και δουλεύουν. Απέναντι στην υγιή Ελλάδα πρέπει τη σαπίλα να την πετάξουμε. Δεν είναι θέμα. Γιατί επειδή συντηρήσαμε οι υγιές και σάπιο δίπλα-δίπλα, φτωχεύσαμε. Με απασχολεί το ζήτημα, δεν είπα ότι με απασχολεί. Γιατί μπορεί να έχει οικογένεια κάποιος άνθρωπος. Αλλά για να είμαι και ειλικρινής, δεν με ανησυχεί τόσο όσο ενός ανέργου που είναι τώρα 3 χρόνια, 4 άνεργος, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ο άνεργος δεν πήρε λεφτά χαραμοφαΐστικα, ο άνεργος δεν είναι στα δάνεια που παίρναμε βάρος, ο άνεργος, ενώ αυτός που δουλεύει και είναι αργόμισθος, που δήθεν δουλεύει και είναι αργόμισθος, αυτός είναι βάρος, αφαιρεί πλούτο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και καλή δύναμη. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει το ενδεχόμενο τα κόμματα της Βουλής που θα σχηματιστεί να παραγωνίσουν την Ένωση Κεντρών, ακόμη και αν βγούμε τρίτο κόμμα επιλέγοντας να συνεργαστούν με καλοθελητές όπως το ποτάμι. Το ποτάμι θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή, φοβάμαι. Εγώ τους βλέπω και δεν τους βλέπω, γιατί ξέρω κάτι δημοσκοπήσεις μυστικές που το ποτάμι είναι γύρω στο 4. Και ένα μήνα που έχουμε ακόμη μέχρι τις εκλογές. Εδώ μέρα με την ημέρα ξέρετε τι αλλαγές γίνονται. Η μεγάλη δύναμη της Ένωσης Κεντρών, ξέρετε ποια είναι, ότι κάθε μέρα μεγαλώνει σε ποσοστά. Το ποτάμι μην το έχετε σίγουρο. Ο Καμένος τελείωσε. Χρυσή Αυγή και αυτή είναι γύρω στο 5 εκεί στις δημοσκοπήσεις, αλλά φοβάμαι θα πέσουν. Ο Λαφαζάνης δεν έχει δυναμική. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι μεγάλη ευκαιρία για να επιβάλλει η Ένωση Κεντρών τους όρους. Γιατί θα κάνει ο Τσίπρας, θα προτιμήσει κυβέρνηση με το Μεϊμαράκι. Αυτό θα κάνει ο Τσίπρας. Το πιστεύετε στα αλήθεια, ότι αν κάνει αυτό θα καταρρεύσει πολύ γρήγορα. Θα τον κάνω εγώ στη Βουλή να τρέχει και να κρυφτεί. Εάν του δίνεται η ευκαιρία με την Ένωση Κεντρών να σχηματίσει το 151 και να φτιάξουμε τη χώρα και προτιμήσει ο Τσίπρας να πάει με το Μεϊμαράκι,
τότε να ξέρετε ότι η Ένωση Κεντρών θα γίνει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, μετεπόμενες. Μπορεί η χώρα να ταλαιπωρηθεί, αλλά θα γίνει η Ένωση Κεντρών κυβέρνηση. Αν προτιμήσει ο Τσίπρας, οι αριθμοί, αν βγαίνουν 151 ΣΥΡΙΖΑ και Ένωση Κεντρών και δεν δεχθεί αυτό, που δεν ζητάμε τίποτα, ούτε Υπουργείο, τίποτα δεν ζητάμε. Απλά να αλλάξει η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και από άκαρπες και αγωνές, όπως είναι και όπως αναφέρονται στο Μνημόνιο 1, στο Μνημόνιο 2 και στο Μνημόνιο 3, να αλλάξουν και να γίνουν αποτελεσματικές, όπως αυτές που περιέχονται στην ατζέντα των δικών μας μεταρρυθμίσεων, που βγάζουν αμέσως τη χώρα από το γύψο και από την κρίση. Αν ο Τσίπρας προτιμήσει να κάνει κυβέρνηση με το Μημαράκι, τότε η Ένωση Κεντρών δεν θα είναι 12%, σας το υπόσχομαι. Τρεις μέρες μετά τις εκλογές θα είναι 20% και 25%. Γιατί δεν θα υπάρχει μεγαλύτερη μαρτυρία ότι ενώνεται η σαπίλα για να παραμείνει σάπια. Ενώνεται πλέον η σαπίλα για να επιβιώσει. Και τότε θα είναι ο Λεβέντης στη Βουλή. Δεν θα είναι το τσιράκι του Μπόμπολα, ούτε η Χρυσή Αυγή, η Φωνά, οι Νταΐδες και θα είναι η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Εγώ δεν φαντάζομαι να το αποτολμήσει αυτό ο Τσίπρας. Οψόμεθα, εδώ είμαστε. Ακούστε, μπορεί το ελληνικό δράμα να έχει και επόμενον κεφάλαιο. Αλλά εγώ είμαι εδώ. Κύριε Λεβέντη, έχετε πει πριν από 2 μήνες ότι οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών θα παίρνουν μισθό 2.500 ευρώ και το υπόλοιπο μπορεί να το δίνουν και στο κόμμα. Αυτό δεν ακούγεται καθόλου καλό στον κόσμο που σας ακούει. Σε πολύ παλιότερες εμφανίσεις σας το είχατε κατηγορήσει αυτό σαν τακτική κόμματος. Ακούστε. Το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, μην αλλάζουμε τα λόγια και μην καταπιανόμαστε από κάποια στιγμιαία λόγια να τα μεταφέρουμε ότι είναι και πρόγραμμα. Ούτε αυτό να μην κάνουμε. Έτσι, γιατί μια συζήτηση έχει και διαμόρφωση ελευθέρων διατυπώσεων. Έχω πει ότι στο πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών να μειωθούν στο ίμιση οι μισθοί των αιρετών. Να μειωθούν στο ίμιση. Προδημοκρατίας, Μητροπολιτών, Βουλευτών, Υπουργών, Δημάρχων, Περιφερειαρχών. Στο ίμιση. Ό,τι είναι τώρα στο ίμιση. Το έχω πει. Ένα το κρατούμενον. Άρα τι κόμμα και. Τώρα, έχω πει επίσης ότι πιστεύω ότι οι μισθοί των βουλευτών πρέπει να είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Τι θα πει αυτό, προσέξτε, θα πει ότι όταν ο βουλευτής είναι πλούσιος δεν θα παίρνει καθόλου μισθό. Όταν ο βουλευτής έχει μόνο τη βουλευτική αποζημίωση και δεν έχει ούτε νίκια, ούτε σπίτια πολλά, ούτε τίποτα, τότε αυτός ο βουλευτής πρέπει να πάρει το μισθό του, που θα είναι το ίμιση και που θα προσπαθήσουμε να θεσπιστεί να μειωθούν κατά 50% οι αποδοχές όλων των αιρετών. Των αιρετών, είπαμε αιρετών και οι Μητροπολίτες μέσους αιρετών. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών. Κατά 50% μείωση του μισθού όλων των αιρετών και εισοδηματικά κριτήρια για τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο πλούσιος να μην παίρνει το μισθό του γιατί έχει λεφτά να ζήσει. Και αυτό θα το προσπαθήσουμε όχι για τους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Θα το προσπαθήσουμε για όλους τους βουλευτές. Αυτό έχω πει. Για το κόμμα οικειοθελώς, καταρχάς ένα εξάμηνο θα μείνει κάθε βουλευτής από εμάς. Έχω πει ότι στο εξάμηνο θα παραιτείται υπέρ του επομένου στη λίστα και αυτό θα το σεβαστούν όλοι. Επομένως, τι να μην πάρει το μισθό 6 μηνών. Δεν βλέπω δηλαδή τώρα λόγο να μειώσουμε πέρα. Θα προσπαθήσουμε, είπαμε, να μειωθεί στο ίμιση το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω στην πρώτη αγόρευση, μισός ο μισθός του βουλευτή. Αλλά μισός και όλων δημάρχων, θα κακοπεράσει όλη η εξουσία με το Λεβέντη. Λοιπόν, αυτό θα γίνει. Ισοδηματικά με τα κριτήρια, ακόμη και για τους δημάρχους.
Δηλαδή δήμαρχος που έχει περιουσία δεν θα παίρνει μισθό, φίλε. Περιφερειάρχης που έχει περιουσία δεν θα παίρνει μισθό. Τι να κάνουμε, μην πας για περιφερειάρχης άμα θέλεις μισθό. Επίσης η σύνταξη δεν θα παίρνει ο πλούσιος. Οι συντάξεις των τέων βουλευτών, ετέως βουλευτών, έχουμε 900 τέων βουλευτές που παίρνουν 4.000 μηνιαίως. Θα τους την κόψουμε. Οι συντάξεις των πλουσίων, όχι βουλευτών, γενικώς πολιτών, 80.000 περιπτώσεις, θα κοπούν. Γιατί δημιουργεί ταμείο για να στηρίξω τους πολύ φτωχούς, αυτούς που κοιμούνται στα παγκάκια, αυτούς που... Το σχέδιο κοινωνικής μέρημνας περνάει μέσα από τις θυσίες των εχόντων και κατεχόντων. Για τουλάχιστον αυτά για ένα διάστημα, ώστε η χώρα αναπνεύσει και πάλι 5-10 χρόνια, ας πούμε. Γιατί σας υποσχέθηκα το 2017, αν ακολουθηθεί το σχέδιό μου, θα βγούμε στις αγορές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ελήθησαν και τα πάντα. Η ύφεση και γενικώς τα αποτελέσματα μάλλον της ύφεσης θα μας βασανίζουν επί κάποια χρόνια. Τουλάχιστον για αυτό το διάστημα των 10 ετών τα σκληρά μέτρα της Ένωσης Κεντρών θα υιοθετηθούν από όλους. Και δεν νομίζω να θελήσει κανείς να τα αρνηθεί. Θα δείξει γενναιότητα η τάξη των βολεμένων. Ή αν θέλετε θα υποχρεωθεί να δείξει γενναιότητα. Γιατί αποδείχθη ότι κανείς δεν είναι τόσο γενναίος να σκέπτεται τους υπόλοιπους, αλλά αν υποχρεωθεί θα αναγκαστεί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Μάριος ο Ταμπασίδης. Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταβολή των ημερομηνιών για τα ομόλογα, τα οποία με βάση στις θέσεις του κόμματός μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να ρίξουμε χρήμα στην αγορά. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να ρίξουμε χρήματα επενδύσεις στην περιφέρεια. Μα για την περιφέρεια μιλάμε. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ομιλούμε, κύριε Μαρία. Για την περιφέρεια. Όταν, αλλά και η Αθήνα, αν έχει κάποιες επιχειρήσεις που χρειάζονται κάποια χρηματοδότηση για να σκρατηθούν, αν έχουν μελέτες βιωσιμότητας καλές, γιατί εφ' εξής θα υποχρεώσουμε όλες τις τράπεζες πριν δανειοδοτήσουν μια επιχείρηση να έχουν στοιχεία για μελέτη βιωσιμότητας χορηγούμενη από υπεύθυνους φορείς, τέτοια στοιχεία. Δηλαδή, ναι, για να δώσει λεφτά μια τράπεζα θα πρέπει να είναι βιώσιμη μια επιχείρηση με πιστοποίηση. Ο κλάδος αυτός. Δηλαδή μπορεί ο επιχειρηματίας να λέει έχω κατά νου κάποιο σχέδιο, αλλά να είναι θνησιγενής ο τομέας και να είναι η χρηματοδότηση της επιχείρησης άγονη και μοιραία. Να μην μπορέσει δηλαδή ο επιχειρηματίας να εξυπηρετήσει τα δάνειά του. Συνεπώς θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την περιφέρεια σκέπτομαι πολύ όταν λέω για να στηρίξουμε οικονομικά. Την περιφέρεια τους κατοίκους της οποίας αγαπώ πολύ. Και βλέπω την ανησυχία στα βλέμματά τους. Αυτούς σκέπτομαι. Πάρα πολύ. Σκέπτομαι όμως και την Αθήνα. Σκέπτομαι τις μεγαλοπόλεις και τη Θεσσαλονίκη. Σκέπτομαι, ξέρετε γιατί. Αν και όνειρό μου είναι να ελαφρυνθεί ο πληθυσμός, να μειωθεί ο πληθυσμός των μεγαλοπόλεων και να ξαναζωντανέψει ή δυνατόν στο βαθμό που μπορούμε το χωριό, η Κωμόπολης και η μικρή πόλη. Αλλά το όνειρό μου είναι αυτό. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι σήμερα στην Αθήνα ή εγκλωβισμένοι στη Θεσσαλονίκη δεν πρέπει να στηριχθούν, δεν πρέπει να βρουν μια δουλειά για τα παιδιά τους, δεν πρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να σώσουμε τα σπίτια τους.
ένα από τα βασικά πράγματα που σκέπτομαι είναι κάποιοι που αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, πώς θα κάνουμε το χειρισμό, γιατί τώρα τι ξέρετε τι κάνουν οι Λιθίος, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφώνησαν με τους ξένους τα προστατευόμενα σπίτια να λιγοστεύουν, και να χρειάζεται μάλιστα και απόφαση δικαστηρίου για να δούμε αν καλύπτονται από κάποιο νόμο προστατευτικό οι μη εξυπηρετούνται στα δάνειά τους δανειστές. Οπότε θα προκύψουν άνθρωποι που θα χάσουν τα σπίτια τους. Δεν θα το αφήσω. Θα βρούμε έναν τρόπο να διατηρούν την ιδιοκτησία, να κουρευτεί ένα τμήμα της οφειλής και από το 2017 να αρχίσουν να συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά το υπόλοιπο των δόσεών τους. Θέλω να προχωρήσουμε σε ένα κοινωνικό συμβιβασμό στα θέματα των δανείων των στεγαστικών. Να μην αφήσουμε απροστάτευτους τους δανειολήπτες. Είναι, με απασχολεί πολύ κάθε βράδυ αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα γιατί ο χειρισμός που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανόητος και προσέφερε βορρά εις κάποια οργανωμένα κυκλώματα διαμερισματοφάγων του εξωτερικού, προσέφερε απροστάτευτους τους Έλληνες δανειζόμενους, τους Έλληνες δανειολήπτες. Δεν θα το αφήσει η Ένωση Κεντρών. Θα υπάρξει αληθινό ενδιαφέρον για την κάθε περίπτωση. Και θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση με τους Γερμανούς εφόλης της ύλης. Μου λένε κάποιοι, μα τόσο σίγουρος είστε, κύριε Λεβέντη, ότι οι Γερμανοί θα δεχθούν τους όρους σας? Και λέω, απαντώ εγώ, με το μυαλό που έχω, εσείς θα το κρίνετε λίγο ή πολύ. Απαντώ, οι Γερμανοί μας δίνουν κάποια δάνεια. Ανησυχούν γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε και μας δίνουν κάθε φορά εκείνη νέα δάνεια για να πληρώσουμε τα παλιά. Άρα βεβαίως ανησυχούν για το που πάει η κατάσταση. Αν δουν ότι φτιάχνει η χώρα, ότι σηκώνεται στα πόδια της, ότι αφαιρεί σπατάλες, δαπάνες περιττές, ασωτίες, και η χώρα σηκώνεται και αποκαθίσταται εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών Ελλήνων και κράτους και επενδυτών ξένων και ελληνικού κράτους. Και αν η Ελλάδα δώσει δείγματα γραφής ότι μπορεί να έδειξε πολιτική δειλία τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά τώρα δείχνει πολιτικό θάρρος και προχωράει στις μεταρρυθμίσεις, θα πούν οι Γερμανοί όχι? Εγώ σας υποσχέθηκα ότι από τον πρώτο, από τον δεύτερο μήνα θα σταματήσουν οι επιθεωρήσεις επί των μεταρρυθμίσεων και τις επιθεωρήσεις θα τις κάνω εγώ ίδιος ανά την Ελλάδα. Αν προχωρεί μία-μία μεταρρύθμιση, ο Γερμανός τι είναι από μένα, πιο καλός στις επιθεωρήσεις, πιο σκληρός? Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου μήπως οι Γερμανοί δεν δεχθούν τις προτάσεις μας. Γιατί γνωρίζω την καλή τους προαίρεση. Εγώ δεν έχω φάει κουτόχορτο να πιστεύω αυτά που λένε κάποιοι ηλίθιοι δημοσιογράφοι, ότι ήρθαν οι ξένοι να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο και βάλαμε σε μνημόνια για να οικονομήσει ο ένας, για να οικονομήσει ο άλλος, να μας φάνε. Αυτά είναι η μυθομανία των Ελλήνων δημοσιογράφων και τα καναλάκια τα οποία, επειδή επί χρόνια οικονομάγανε και στηρίζανε κυβερνήσεις που πτώχευαν τη χώρα, τα καναλάκια τώρα ανέλαβαν να αθώσουν τους πρωθυπουργούς που έπρεπε να είναι φυλακοί και έπρεπε να φταίνε για όλα οι ξένοι. Θα δούμε και με τα καναλάκια, γιατί είπε ο Τσίπρας ότι θα τα πειράξει
Και δεν τα πειράζει, τους κάνει πιο ασίδωτους τους καναλάρχες, βάζει όρο ότι όποιος πληρώσει περισσότερα αυτός παίρνει άδεια. Ακούστε τώρα, οπότε θα πληρώσει ο Μπόμπαλας, εγώ θα πληρώσω. Άρα εδώ θα έχουν, μόνο οι πάμπλουτοι θα έχουν κανάλια. Την αληθινή ρήξη με τους καναλάρχες θα την κάνει ποιος, καταλαβαίνετε ποιος. Ο Λεβέντης, γιατί εγώ τι θα ζητήσω, δεν θα πω ποιος δώσει περισσότερα, δηλαδή τι, ο ποιος δώσει περισσότερα θα έχει κανάλι. Αν έρθει ο Τούρκος και δώσει περισσότερα θα έχει κανάλι. Τι να, εμείς θα βάλουμε όρους ποιοτικής λειτουργίας των καναλιών, δημοκρατικής λειτουργίας των καναλιών. Εκεί να δω αν οι ταβατζίδες, εγώ πιστεύω ότι οι ταβατζίδες εκεί θα φύγουν από τα κανάλια. Θα πούν τα κανάλια, αφού δεν τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε, αφού πάβουμε να είμαστε ταβατζίδες, θα δείτε ότι θα τα εγκαταλείψουν. Γιατί τα κανάλια, γιατί τα έχουν κάποιοι μέχρι τώρα, για να εκβιάζουν να παίρνουν έργα και για να παίζουν παιχνίδι εκβιασμών με την εξουσία. Όταν κλείσουμε αυτή τη βρύση, αυτή την κάνουλα, τι να τα κάνουν τα κανάλια αυτοί. Θα τα αναθέσουμε πλέον σε ομίλους δημοσιογράφων που, και η ιδιοκτησιακή σύνθεση θα περιέχει την εκκλησία, τους δήμους, τους φορείς, το ελληνικό κράτος. Θα είναι μια μεικτή σύνθεση η μετοχική. Θα κάνουμε αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. 3, 4, 5 κανάλια, αλλά σοβαρά, όχι του τάδε εφοπλιστή και του τάδε. Άρα η ώρα της αληθινής σύγκρουσης με τα συμφέροντα έρχεται μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Με φορέα σύγκρουση στην Ένωση Κεντρών. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαφήμιζε ότι συγκρούεται με τους καναλάρχες και έβαλε όρο να παίρνει τις άδειες όποιος πληρώσει περισσότερα. Καταλάβατε τι έγινε. Λες και έχουμε ανάγκη λεφτών, χρημάτων. Δηλαδή και θα λύσουμε το οικονομικό μέσα από τα κανάλια. Δηλαδή καταγγελία. Τα κανάλια τα οποία είναι επιφορτισμένα με το έργο ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών, από αυτά θα λύσουμε τα οικονομικά του κράτους, κύριε Τσίπρα. Τι ηλίθια λογική είναι. Τα κανάλια πρέπει να τα εξηγιάνουμε, να ενημερώνεται σωστά ο Έλληνας πολίτης. Αυτή είναι η αποστολή των καναλιών. Όχι να πάρει το κράτος λεφτά. Να διώξουμε τους κλέφτες από τα κανάλια. Ναι. Ενώ εσείς είπατε όποιος κλέφτης δώσει περισσότερα ότι θα μείνει εκεί καναλάρχη. Τι είναι αυτά, κύριε Τσίπρα. Όχι εξυγίανση. Εσείς τα ρίχνετε στους υπονόμους. Το βούρκο ρίχνετε τα κανάλια. Κύριε Λεβέντη, γεια σας. Αφού σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, θα ήθελα να σας μεταφέρω το μοναδικό προβληματισμό σε σχέση με το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών, με το οποίο συμφωνώ απολύτως. Σχετικά με τις απολύσεις αργομίσθων, παιδιά βουλευτών, καταργήσεις τριπλών συνταξιούχων κτλ. Πόσο σίγουρος είστε πως δεν θα μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο Ζευγαριών όπως έγινε με τους ενστόλους? Α, εδώ προβάλλει ένα άλλο τώρα επιχείρημα που μου το είπε μία δικηγόρος στην Πάτρα. Το επιχείρημα ότι άμα πάω να κόψω 3 συντάξεις που παίρνει ένας, θα απευθυνθούν αυτοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να τους δικαιώσει. Οπότε αυτό που πάω να κάνω εγώ, η αλλαγή που πάω να κάνω εγώ, είναι μάταιη. Σας εξήγησα όμως ότι ευτυχώς όπως τα λαμόγια έχουν τη δύναμη να προστατεύονται και καμιά φορά προστατεύονται και από δικαστές τα λαμόγια. Και από τίμιους δικαστές με λάθος σκέψη. Έτσι προστατεύει και ο Θεός το κράτος. Ο Θεός προστατεύει και το κράτος. Το κράτος, ξέρετε, έχει τριπλή χρηματοδότηση. Δηλαδή, κάθε σύνταξη χρηματοδοτείται από τον εργαζόμενο, από τον εργοδότη και από το κράτος. Το κράτος μπορεί να μηδενίσει τη χρηματοδότηση προς όλα τα ταμεία. Το ακούσατε? Και μπορούμε να το κάνουμε για κάποιες περιπτώσεις αυτές. Τις περιπτώσεις των δευτέρων, δηλαδή ο ένας παίρνει μία σύνταξη, να αφήσουμε το κράτος να χρηματοδοτεί σωστά αυτή τη μία σύνταξη. Αλλά ένας παίρνει 3 συντάξεις, να τους κόψουμε και από τους 3 συντάξεις στην κρατική χρηματοδότηση. Οπότε όπου και να προσφύγουν, και στο Θεό να προσφύγουν και στο Συμβούλιο της Επικρατείας να προσφύγουν, θα τους έχουμε κόψει
τουλάχιστον τη μισή από το άθροισμα των συντάξεων που λαμβάνουν. Το καταλάβατε, το κράτος χρηματοδοτεί. Με δανεικά πληρώνονται αυτοί που παίρνουν τρεις συντάξεις και τέσσερις συντάξεις. Με δανεικά πληρώνονται, το ξέρετε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, απευθύνομαι στους δικαστές, τους οποίους τιμώ. Και θα τους παρακαλέσω, εκεί που δημιουργείται δαπάνη για το κράτος από τις αποφάσεις τους, θα περάσουμε ένα νόμο, εκεί που απαιτείται δαπάνη, που προκύπτει δηλαδή μια απόφασή τους, ευεργετική διάταξη για κάποιους και το σύνολο των εργαζομένων στη ζάχαρη, λέμε ένα βέβαια, δικαιώνονται και πρέπει να πάρουν ή οι ένστολοι δικαιώνονται. Εκεί λοιπόν που δημιουργείται και ένα ευρώ δαπάνη, οι δικαστές να μην μπορούν να λένε αν μπορεί το κράτος σε όλες τις αποφάσεις. Τελεία και παύλα. Κράτος δικαστών δεν θα επιτρέψω εγώ. Σέβομαι τους δικαστές πολύ περισσότερο από όλους στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν θα γίνουν υπουργοί οικονομικών, οι πρωτοδίκες, οι εφέτες προς Θεού. Έτσι. Εξηγούμε εκεί που χρειάζεται. Θα περάσουμε διάταξη. Εκεί που χρειάζεται. Που επέρχεται μάλλον. Δαπάνη για το κράτος από μια δικαστική απόφαση. Εκεί ξεκάθαρα δια νόμου θα αναφέρεται αν μπορεί το κράτος. Θα τελειώσει το ζήτημα αυτό. Δικαίωση του ενός, δικαίωση του αλλονού και η μεγάλη πλειοψηφία αδικαίωτη να κάθεται πίσω και να βρίζει. Αυτό δεν το αντέχω εγώ. Σαν λεβέντης το καταλαβαίνετε, δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δικαιώνονται οι ένστολοι, τους οποίους αγαπώ και σέβομαι, έχω στην οικογένειά μου ένστολους. Δικαιώνονται, ξέρω εγώ, κάποιοι άλλοι, δικαιώνονται και η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας κάθεται και λέει τι κερατάδες είναι αυτοί, πώς καταφέρνουν και δικαιώνονται και εμείς είμαστε πάντα και πληρώνουμε το μάρμαρο, έτσι. Τέτοια αίσθηση να έχει ο Έλληνας πολίτης, ανθρώπων, ποσοστού λαού που δικαιώνεται και άλλων που πληρώνουν, σαν να μην πω τη λέξη, αυτή την αίσθηση θα τη βγάλουμε από το χάρτη. Να εξηγούμεθα. Ό,τι γίνεται θα γίνεται για όλους. Μπορούμε να δώσουμε 2 ευρώ, θα τα δίνουμε και στα 10 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να δίνουμε. Αυτή είναι η απόλυτη δικαιοσύνη. Τι λέτε, αυτή είναι απόλυτα πράγματα που λέτε. Ναι, αλλά με τα άλλα πράγματα να δίνουμε σε μερικούς, είδατε που φτάσαμε. Όπως ένας ο Ξενάκης, ο δημοσιογράφος σε ποιο κανάλι, στο Κόντρα, όταν είπα για τις συντάξεις ότι θα κόψω δεύτερη και τρίτη σύνταξη, μου λέει αυτά σαν Σοβιέτ. Δηλαδή η Σοβιετική Ένωση έκανε. Η Σοβιετική Ένωση δεν έκανε αυτά, προς Θεού. Η Σοβιετική Ένωση έδινε 80 δολάρια το μήνα σύνταξη. Μία, πού έδινε. Υπήρχαν 2 συντάξεις και τις έκανε μία. Η Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, είναι τελείως άλλο πράγμα. Δεν κατάλαβα το συσχετισμό του προγράμματος της Ένωσης Κεντρών με τη Σοβιετική Ένωση στο μυαλό του κ. Ξενάκη, τον οποίο αγαπώ ως δημοσιογράφο. Αλλά είπε, αυτό λέει το να κόψει τη δεύτερη σύνταξη, την τρίτη, κύριε Λεβέντη, ούτε η Σοβιετική Ένωση δεν το αποτολμάει αυτό. Έτσι είπε ο κύριος Ξενάκης. Όταν την παίρνανε τη σύνταξη τη δεύτερη, την τρίτη, πού ήταν ο κύριος Ξενάκης να πει γιατί τη δίνεται σε λίγους. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν ένα προνόμιο θεσπίζεται, γιατί οι ξενάκηδες δεν επεμβαίνουν να φωνάξουν, να ματαιωθεί. Και όταν πάω να το κόψω, λένε γιατί το κόβεις. Μα η κοινωνία με τα κακώς δυνόμενα προνόμια έφτασε εδώ που έφτασε. Τι σχέση έχει με τα Σοβιέτ αυτό. Εμείς κάνουμε κάτι για να κρατηθεί η Ελλάδα ζωντανή. Και τον ρώτησα τον κύριο Ξενάκη, αν δεν κάνουμε αυτό, έχετε αντιπρόταση να μου πείτε για το ασφαλιστικό? Λέει όχι. Λέω, γνωρίζετε ότι από το 2017 θα χάσουμε όλες τις συντάξεις? Λέει, το γνωρίζω. Θέλετε να κάτσουμε, λέω, με τα χέρια σταυρωμένα? Μου λέει όχι.
Δέχεται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Δέχεται, αλλά όχι αυτό που λέω εγώ. Ας προτείνει εκείνος. Όποιος ανά την Ελλάδα αντιπροτείνει κάτι σοφότερο των απόψεων της Ένωσης Κεντρών, εγώ έχω το πολιτικό θάρρος αμέσως να σπαστώ τη νέα αυτή πρόταση. Μην νομίζετε ότι είμαι αλαζόν, δηλαδή, και ότι θέλω το δικό μου να περνάει. Να ξέρετε και στις ψηφοφορίες στη Βουλή, όποιος τελευταία στιγμή φέρει μία τροπολογία που απαλύνει, αμβλύνει το ζήτημα, αλλά επιφέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, θα την υιοθετήσουμε αμέσως. Εγωισμοί δεν χωρούν εκεί. Εκεί πάμε να δώσουμε με λίγες λέξεις λύσεις σε εκκρεμότητες δεκαετιών. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Θεωρείτε την οικοδομή ως την κινητήρια δύναμη της οικονομίας? Δηλαδή, αν πηγαίνει καλά ο χώρος οικοδομής, γενικά πάει και καλά και η οικονομία? Δεύτερον, για την κρατική χρηματοδότηση, αφού είπατε ότι δεν θέλετε τα κόμματα να λαμβάνουν χρήματα, γιατί εσείς λάβατε την κρατική επιχορήγηση? Ευχαριστώ. Κυρίως το δεύτερο θα αναφερθώ, αλλά θα αναφερθώ και για την οικοδομή. Η Ένωση Κεντρών, που ξέρετε κάθε φορά στις εκλογές και στις πιο ταπεινές εκλογές χρειάζεται ένα ποσό 150.000 τουλάχιστον για να μετάσχει το κόμμα, τα παράβολα, το ένα το άλλο, έτσι δεν είναι? Τα ψηφοδέλτια τα τυπώνει το κράτος, τα αποστέλει. Η Ένωση Κεντρών μέχρι σήμερα, μέχρι την ώρα που μιλούμε, έχει λάβει 15.000 ευρώ από το κράτος και έχει μετάσχει 9-10 φορές εκλογές ξοδεύοντας τα λεφτά που σας είπα. Το ακούσατε, αγαπητέ, δεν ξέρω ποιος είστε. Το ακούσατε. Βεβαίως, θα μπορούσα ούτε τα 15.000 να μην έχω λάβει. Αλλά εσείς έχετε περάσει από τα γραφεία, γιατί ξαναθέλουμε τώρα κάπου 100-150.000 για τις εκλογές τις καινούργιες. Έχετε περάσει να δώσετε 100 ευρώ? Όχι. Πρέπει εμείς να κόψουμε το λαιμό μας οι επικεφαλής, να βρούμε πόρους. Αυτή είναι η εικόνα. Γιατί έχουν κάνει νόμο, έχουν κάνει νόμο, οι εκλογές γίνονται το 15, από το 16, δηλαδή από το επόμενο έτος να τρέχει η τακτική χρηματοδότηση. Διαβάστε τον νόμο περί χρηματοδότησης, περί πολιτικού χρήματος, που έγινε το τέλος του 14. Εκεί τον Οκτώβριο του 2014. Και λέω την αμαρτία μου, ότι και αν είχαν δώσει και λίγο περισσότερα, και 40 και 50 χιλιάδες, θα τα είχα πάρει, γιατί χρωστώ ακόμη από τις παλαιότερες εκλογές χρήματα που έχω δανειστεί από κάποιους. Το ακούσατε? Όμως έχω δηλώσει επίσης ότι τώρα, ας πούμε, που θα πάρει ένα κέντρο ένα 10-12% και θα δικαιούται και 4 και 5 εκατομμύρια ευρώ, εκεί θα κάνουμε πολύ μικρές δαπάνες και θα είμαστε υπόδειγμα κόμματος που θα συντηρείται με πολύ μικρές δαπάνες και τα υπόλοιπα θα τα επιστρέφουμε στο κράτος. Το έχω δηλώσει δημοσίως και ισχύει η δήλωση. Τα έλαβα τα λεφτά διότι τα χρεωστούσα και έλαβα 15.000 ευρώ μέχρι στιγμής. Λοιπόν, το άλλο περί οικοδομής, βεβαίως η οικοδομή είναι κάτι σπουδαίο γιατί έχει παγώσει εντελώς, αλλά ότι είναι η οικοδομή η πηξίδα της οικονομίας, πάει καλά η οικοδομία, άρα πάει καλά και η οικονομία, αυτό δεν συμφωνώ απόλυτα, διότι η οικοδομή στην Ελλάδα είχε ένα υπερκορεσμό, δίδοντο πάρα πολλά δάνεια από τις τράπεζες που έφεραν αυτόν τον κορεσμό στην οικοδομή. Υπάρχουν 200.000 διαμερίσματα απόλυτα και ακατοίκητα,
και διότι συνδέθηκε με αυθαίρετα. Άρα κακομεταχειριστήκαμε τη γη και το περιβάλλον. Δεν μπορώ λοιπόν να επενέσω την οικοδομική δραστηριότητα την οποιαδήποτε, εάν δεν είναι συμμορφούμενη με προστασία του περιβάλλοντος, εάν δεν σέβονται τους πολεοδομικούς κανονισμούς και άρα αν δεν πάψουν την αυθαιρεσία, την κατασκευή αυθαιρέτων, και αν δεν συνδέσουμε την οικοδομική δραστηριότητα με ελάφρυνση των πόλεων και μεταφορά του οικιστικού όγκου στην περιφέρεια. Είναι πολύ ουσιώδη αυτά που σας ανέφερα. Παρακαλώ θερμά, θα είναι μεταξύ των σχεδίων μας, γιατί είμαι και πολιτικός μηχανικός. Λοιπόν, μεταφορά του οικιστικού όγκου στην περιφέρεια, συμμόρφωση άρα μη κατασκευή αυθαιρέτων, μη κατασκευή αυθαιρέτων, βαρύτατα πρόστιμα. Θα δούμε το θέμα των αυθαιρέτων. Πάντως θα βάλουμε στους μηχανικούς βαρύτατα πρόστιμα, αν επιτρέπουν την κατασκευή αυθαιρέτων, γιατί μόνο αυτό μπορούμε. Γιατί τη ανοχή των μηχανικών συνέβαιναν τα αυθαίρετα, το δεύτερο. Και το τρίτο, αυτός ο υπερδανισμός προς την οικοδομή πρέπει να σταματήσει. Ο υπερδανισμός, δεν χρειάζεται μια οικογένεια να έχει 3, 4 ή 5 διαμερίσματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί χρειάζεται, αν αυτά τα λεφτά που, ας πούμε, κερδίζει ανά τη ζωή της μια οικογένεια, τα λεφτά των 5 διαμερισμάτων ερρύπτοντο εις μια επιχείρηση, θα δουλεύανε άνθρωποι. Δηλαδή, το να αποταμιεύουμε, μάλλον τις αποταμιεύσεις μας, να αντιστρέφουμε σε αγορά διαμερισμάτων και οικοπαίδων, δεν το θεωρώ σοφό ούτε παραγωγικό για την οικονομία. Και θα κοιτάξουμε, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις, δίνοντας κίνητρα, να μεταφέρουμε λεφτά από την οικοδομή προς τις επενδύσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κυνηγήσουμε την οικοδομή, αλλά δεν θα την δανειοδοτήσουμε και με τον τρόπο με τους ρυθμούς που στο παρελθόν το πράξανε και πέσαμε θύματα. Γιατί σας είπα, έχουμε 200.000 απόλυτα διαμερίσματα, τα οποία ούτε οι εργολάβοι μπορεί να πουλήσουν. Και πολλοί καταστρέφονται γιατί πληρώνουν ένφια και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Έχω διαπιστώσει, κύριε Λεβέντη, ότι πολλοί είναι δύσπιστοι για το κόμμα, καθώς δεν γνωρίζουν μέλη από το πολιτικό σας επιτελείο. Ο κόσμος λοιπόν θα εκτιμούσε ιδιαίτερα, αν όχι στις τηλεοράσεις, καθώς είναι σχεδόν αδύνατον, τουλάχιστον σε κάποια διαδικτυακή εκπομπή όπως αυτή, να παρουσιαστούν μέλη από την παράταξη, ώστε να φανεί πως υπάρχουν ενεργές πολιτικές φωνές που σας στηρίζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένους λόγους που δεν εμφανίζονται μέλη? Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Απλά αυτή την ώρα θα σας πω κάτι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Καρόλου γίνονται προσελεύσεις ανθρώπων που θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτιά μας. Και φεύγουμε κατάκοποι κάθε βράδυ. Εγώ ταξιδεύω και 3 μέρες, με 4 μέρες τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο, και έτσι πάνε πίσω κάποια πράγματα. Όταν δείτε τους συνδυασμούς, θα μετράτε τους καθηγητές πανεπιστημίων. Θα μετράτε τους αποφύτους πανεπιστημίων. Θα μετράτε τα ντοκτορά των διαφόρων. Αν δείτε πόσοι έρχονται από άλλα κόμματα και τι γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Κεντρών, περάστε έτσι μια βόλτα για να δείτε τι γίνεται. Κάντε λίγη υπομονή. Εκείνο που θα πω είναι, όταν ξεκινήσουν οι συνδυασμοί να ανακοινώνονται, να γράψουμε όλους τους υποψηφίους, ή δυνατόν ένα 15 λεπτό καθένας, να τα εμφανίσουμε παντού στο διαδίκτυο και στο web εδώ, και να, ή δυνατόν κάποιοι να κάνουν εκπομπές. Θα σας την κάνουμε αυτή τη χάρη. Λόγω υπερφόρτου θα μου πείτε, γιατί δεν κάνουν αυτό παράλληλα με το άλλο. Εγώ θέλω
να δείτε τους υποψήφιους που θα έχει ένα κεντρών αυτή τη φορά. Θέλω να δείτε τι γίνεται με την Ένωση Κεντρών. Θα εκπλαγείτε θετικά, εννοώ. Λοιπόν, μη στενώ. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι μερικοί έχουν αρχίσει και κάνουν εκπομπές. Όσοι που έχουν δικτυώσεις, κάνουν εκπομπές και σε περιφερειακά κανάλια υποψήφιοι. Όσοι είναι σίγουροι βέβαια για την υποψηφιότητά τους, γιατί ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει κανένας την υποψηφιότητα, παρά ελαχίστον. Εντάξει, μερικές μέρες θα κάνετε υπομονή και θα λυθεί το άγχος σας και η αγωνία σας, έτσι. Πάντως σας λέω ότι οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών που θα μπουν στη Βουλή θα είναι όλοι πολύ πολύ μορφωμένοι και πολύ πολύ επιτυχημένοι. Γι' αυτό κάθομαι και κάνω και διεξάγω τις διαπραγματεύσεις. Επαναλαμβάνω, θέλω να πω αυτή την ώρα, γιατί το είπα και στην αρχή και μπορεί κάποιοι να μην το προσέξατε. Είναι ανοιχτή η πόρτα της Ένωσης Κεντρών και για στελέχη άλλων κομμάτων που επροδόθησαν. Είναι ανοιχτή η πόρτα της Ένωσης Κεντρών. Άρα μπορείτε να χτυπήσετε ελεύθερα την πόρτα, θα γίνετε ευπρόσδεκτοι. Όμως, ονόματα συνδεδεμένα με σκάνδαλα, ονόματα κραυγαλαία άλλων κομμάτων που απασχόλησαν το Πανελλήνιο αρνητικά, μεγαλοστελέχη άλλων κομμάτων κλπ, δεν γίνονται δεκτά, γιατί χτυπούν και βουλευτές την πόρτα της Ένωσης Κεντρών. Δεν γίνονται δεκτά. Υπήρχαν τόνων άνθρωποι, οι οποίοι παρεσύρθησαν και πήγανε σε διάφορα κόμματα και δώσανε τον εαυτό τους και τους πετάξανε στα σκουπίδια, αλλά παραμένουν προσωπικότητες, είναι δεκτά τα άτομα αυτά. Αυτό είναι το κριτήριο. Η χαμηλή τόνη, η αφοσίωση στην καινούργια προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών, η διάθεση για αγώνα και το κριτήριο του να μάθουμε ότι είναι τίμιοι άνθρωποι στις περιφέρειές τους. Είναι πολύ ουσιώδες. Στην εντυμότητα εγώ δίνω πιο μεγάλη σημασία από το να είναι αφοσιωμένοι σε μένα. Το ακούσατε αυτό? Στην εντυμότητα του κάθε υποψηφίου δίνω πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και ευχαριστώ όλους όσους προσήλθαν μέχρι στιγμής, γιατί καλύψαμε ήδη ένα μεγάλο ποσοστό των απαιτουμένων βουλευτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ όσους έρχεστε και μου λέτε έστω και τελευταίο βάλτε με, δεν διεκδικώ τίποτα. Εσάς σας ευχαριστώ διπλά. Όσοι έρχεστε και ζητάτε πρώτη θέση, δεύτερη, κάνετε λάθος, διότι έχουμε τη λύση των εξαμήνων στην Ένωση Κεντρών. Υπογράφουμε χαρτί παρέτησης. Από τώρα παρετούνται προς τον πρόεδρο της Βουλής όταν συμπληρωθεί το εξάμηνο. Από τώρα παρετούνται. Έχω εγώ το χαρτί και θα αποστέλω εγώ τις παρετήσεις στο Προεδρείο της Βουλής. Θα διαβάσετε και στη Real News την παρέτηση, γιατί την πήρε η κοπέλα μια συνέντευξη που έδωσε ακριβώς. Κάθε βουλευτής, δηλαδή υποψήφιος, μπαίνει στην Ένωση Κεντρών. Είτε πρώτος μπείτε, δεύτερος μπείτε, τρίτος μπείτε, τέταρτος, θα ξέρει ότι ένα εξάμηνο μένει. Μετά το εξάμηνο. Εδώ υπήρχε ένα χαρτί. Μετά το εξάμηνο παρετείτε. Το ακούσατε? Παρετείτε. Παραμένει στο κόμμα, παραμένει στη συνελεύση των βουλευτών και στην κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά παρετείτε ο βουλευτής. Υποχρεωτικά ισχύει για όλους, δεν υπάρχει εξαίρεση. Το ακούσατε αυτό? Παρετούνται όλοι οι βουλευτές άμα τη συμπληρώσει εξαμήνου, άμα τη συμπληρώσει εξαμήνου, εδώ φέρτε το, άμα τη συμπληρώσει εξαμήνου από την ανάληψη των βουλευτικών τους καθηκόντων. Και αυτό το κάνουμε, αυτό το κάνουμε γιατί είναι με λίστα και δεν μπορώ εγώ να διαλέξω να βάλω πρώτο τον ένα, δεύτερο τον άλλο, τρίτο τον άλλο. Αλλά στο εξάμηνο θα παρετούνται
όλοι. Η Ένωση Κεντρών μπορεί να προσφέρει μόνο εξάμηνο βουλευτικής θητείας. Τετραετία δεν μπορεί να προσφέρει τώρα. Στις επόμενες εκλογές που θα είναι με Σταυρό, θα σεβαστώ τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρών δεν είναι η κοινοβουλευτική βεντέτα. Είναι ένας ταπεινός υπηρέτης των λαϊκών συμφερόντων. Κύριε Λεβέντη, πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την ανάπτυξη, αύξηση εξαγωγών από την Ελλάδα, τη μόνη ελπίδα να επιτευχθεί ισοζύγιο εισόδων-εξόδων, ποιες είναι οι κύριες ελληνικές βιομηχανίες στις οποίες θα προωθήσετε πρώτιστα? Μόνο σας τις ονομάσατε εξαγωγικές. Ποιες είναι οι εξαγωγικές μονάδες? Είναι μονάδες σιδήρου, μεταλλουργικές. Είναι μονάδες, το ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει εργοστάσιο στο Βόλο που κατασκευάζει τάγκς, στρατιωτικά ολάκερα τάγκς. Δεν το ξέρετε περισσότεροι. Υπάρχει εργοστάσιο στο Βόλο που κατασκευάζει τάγκς με πελάτη την Αμερική που τα προωθεί προς τα αραβικά κράτη. Τεράστια τάγκς, 10 μέτρων μήκους. Ολοάκερα τάγκς, όχι η συναρμολόγηση. Αυτές είναι μονάδες. Αλλά και τις μικρότερες μονάδες εμείς θα τις σεβαστούμε. Δεν είναι μόνο ο μεγάλος, μόνο οι εξαγωγές. Δηλαδή κι αν ένας παράγει τυρί και το τυρί διοχετεύεται στην ελληνική αγορά, δεν θα τον σεβαστώ, δεν θα τον στηρίξω σαν Λεβέντης. Τους εξαγωγείς βεβαίως, επειδή φέρνουν συνάλλαγμα, θα τους έχουμε πρώτους στη λίστα των προτύπων. Γιατί διάλεξαν, εκτός το ότι δουλεύουν, δουλεύουν και σε εύστοχο κλάδο. Σε κλάδο παραγωγικό άμεσα για τη χώρα. Πώς θα στηρίξουμε αυτές τις εξαγωγικές μονάδες? Με φορολογικά κίνητρα. Με χρηματοδοτικά κίνητρα. Μονάδα που πάει καλά, που παρουσιάζει τους 5 τελευταίους φυσιολογισμούς θετικούς και συνεχώς ανωδικούς, δεν θα στηρίξουμε αυτή τη μονάδα? Όπως υπάρχουν εργοστάσια φρούτων στην Ημαθία, τα οποία εξάγουν στην Αμερική φρούτα σε κονσέρβες ή και σε μορφή γιαούρτι, μικρών τέτοιου σάιντο γιαούρτι σε τέτοιο μέγεθος. Δεν θα στηρίξουμε αυτές τις μονάδες που παίρνουν το ροδάκινο, το νεκταρίνι και το πάνε στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο? Αστειεύεστε. Θα κάνει το λάδι, δεν θα το στηρίξουμε όταν είναι εξαγωγικό, αλλά και όταν είναι, εξοδεύεται εντός της χώρας, εξίσου δεν θα το στηρίξουμε. Δεν υπάρχουν στηρίξεις πρώτης κατηγορίας και δεύτερης. Ανατομέα θα αναλάβει άνθρωπος και υπό την προσωπική δική μου εποπτεία. Εγώ, προσέξτε κάτι, να ξέρετε κάτι, στον βαθμό που θα ελέγχω ένα ποσοστό εξουσίας, δεν είναι ανέθεσα και έληξε ο αγών, και θα τα ξαναπούμε στο τέλος της τετραετίας, αν πέτυχε ο... Δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνετε. Ακόμη και σπίτι μου θα έρχονται τη νύχτα οι αρμόδιοι να με ενημερώνουν. Εγώ σπίτι μου κοιμάμαι αργά. Δεν μου είναι καθόλου δύσκολο. Αντί να βλέπω τηλεόραση όπως βλέπω σήμερα, αντί να διαβάζω ξένα βιβλία, να έρχονται να μου λένε κάναμε αυτό, εκείνο και τ' άλλο, και να ηρεμώ. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Όταν βγει τελικά η Ένωση Κεντρών κυβέρνηση, εντάξει, εσείς πάτε πιο πέρα τώρα. Η κυβέρνηση, όχι. Εμείς είπαμε θέλουμε τώρα ένα 12%. Θα ξαναπούμε πως ανοίξατε κάποιοι. Πάει η Ένωση Κεντρών για να πάρει ένα 5. Αν πάρουμε ένα 5, παιδιά, αυτό καλό είναι, που γονιπετής θα πέσουμε να σας ευχαριστήσουμε ενώπιον των τηλεοράσεων τη νύχτα των εκλογών. Δεν φτάνει όμως το ποσοστό αυτό για να περάσει το πρόγραμμά μας. Ποιο ποσοστό φτάνει? 12%. Μα πώς θα το πάμε, κύριε Λεβέντη, από 5-12? Εδώ είναι και το στοίχημα. Αν θέλετε αυτά που λέω να εφαρμοστούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αν είναι πρώτο κόμμα, 110-112 έδρες, και θα του χρειάζονται οι 40-41 για να φτάσει το 151.
Γιατί αλλιώς, αν δεν γίνει αυτό και η Ένωση Κεντρών έχει λιγότερους βουλευτές, θα αναγκαστούν να κάνουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία και φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί η ίδια τακτική των μνημονίων, της επετείας, των δανείων και που δεν θα βγάλει ποτέ. Θα καταρρεύσουμε σαν χώρα καταρχάς. Γιατί πόσα χρόνια έχετε αντοχή να δανειζόμαστε και να. Πώς έχω. Εγώ έχουν ήδη εξαντληθεί, έχει εξαντληθεί η υπομονή μου. Όπως και των περισσότερων Ελλήνων. Άρα πρέπει επιγόντως να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης. Πώς θα αλλάξει? Θα πάει ο Λεβέντης στο Βερολίνο να πείσουμε, εδώ είναι το στοίχημα, να φύγει η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που υπήρχαν τώρα, που είναι οι ίδιες του πρώτου μνημονίου, του δεύτερου και του τρίτου, και να ενταχθούν μεταρρυθμίσεις της ατζέντας της δικής μας. Αφαίρεση παθογενειών, αφαίρεση ασωτιών, σταμάτημα αργομιστίας, απόλυση από τη Βουλή των 1500, σταμάτημα χρηματοδότησης κομμάτων, σταμάτημα χρηματοδότησης μοικιών, κατάργηση του πλήθους των συμβούλων και παρασυμβούλων στα Υπουργεία, μείωση στο ίμιση μισθών όλων των αιρετών, κατάργηση των συντάξεων των βουλευτών, κατάργηση της σύνταξης των πλουσίων, και πλουσίους θεωρούμε αυτούς που έχουν πάνω από 3.000 μηνιαίους εισόδημα, σταμάτημα της δεύτερης σύνταξης και της τρίτης, και μία μόνο σύνταξη για κάθε πολίτη, αφαίρεση της δυνατότητας οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ να εργάζονται, αν συλληφθούν θα χάνουν τη σύνταξή τους και θα είναι βαρύτατα τα πρόστιμα, γιατί τα παίρνουν μαύρα, αλλά και καταλαμβάνουν θέση που έπρεπε να καταλαμβάνουν οι άνεργοι. Γενικώς θα πνεύσει ένας άνεμος κάθαρσης. Θα ζήσουμε όλοι, θα στεναχωρηθούν κάποιοι που είχαν πολλά, που ήταν βολεμένοι, αλλά θα ζήσουμε. Τουλάχιστον για την κρίση αυτά. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα τα αγαπήσουμε τόσο πολύ που θα τα κρατήσουμε. Αυτό το κεφάλαιο της λιτότητας, αλλά της λιτότητας της σχεδιασμένης, όχι της λιτότητας της οριζόντιας όπως έκαναν μέχρι τώρα. Που οι φτωχοί πέθαναν και οι πλούσιοι γέλαγαν. Εδώ υπάρχει άλλη λιτότητα. Η λιτότητα του να αφαιρέσουμε ασωτίες. Αυτή η λιτότητα είναι επιβεβλημένη. Γιατί είναι και δικαιοσύνη. Είναι και διαφάνεια, είναι επιβεβλημένη. Αυτά που θα κάνει η Ένωση Κεντρών και που κάποιοι φοβούνται ή τα θεωρούν δύσκολα, αυτά είναι που έπρεπε η χώρα να έχει κάνει πολλά χρόνια τώρα. Γιατί δεν τα έκανε, γιατί είχαμε και ένα λαό που του άρεσε το πλάγιο. Εξουσία και λαός είναι συνένοχοι στο ότι δεν έγιναν επί τόσα χρόνια αυτά που προτείνω τώρα. Πρέπει λοιπόν να ταξιδέψω έξω, να περάσω νέα ατζέντα, αν θέλετε, να σηκωθεί η χώρα. Και τι έχω υποσχεθεί? 2 μήνες να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα, δηλαδή να σταματήσουν οι ξένοι να έρχονται για επιθεωρήσεις και να κάνουμε εμείς τις επιθεωρήσεις. Θα το δείτε αυτό. Και το 2017 να αφήσουμε πίσω την κρίση. Και όταν λέμε να αφήσουμε πίσω την κρίση, να πιάσουμε 3% ετήσιο πλεόνασμα, πρώτον, και δεύτερον οι ξένοι να κατεβάσουν το χρέος από 190 που θα είναι στο 118. Δηλαδή να μας χαρίσουν 70-80 δις. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή, τι άλλο λέτε επιτυχία αν δεν είναι αυτά? Αν πάλι δεν γίνουν αυτά, θα υποβάλω μια όμορφη παρέτηση, γιατί εγώ δεν είμαι από τους πολιτικούς που κάθομαι και τρώω χρόνο και λέω παιδιά δεν μπορέσαμε γιατί βρήκα κάτι δυσκολίες, ξέρετε. Και δεν μπόρεσα, αλλά θα μπορέσουμε σε μια τριανταπενταετία. Όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Βενιζέλος τον άκουγα μια φορά, λέει δεν μπορούσαμε να κάνουμε γιατί ήταν και η κοινωνία που αντιστεκόταν. Και οπότε λέει σε 150 χρόνια. Σε 150 χρόνια θα τα έκανε ο Βενιζέλος, αν τον αφήναμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Κύριε Λεβέντη, τι ώρα είναι? Τόσο πολύ προχώρησε η ώρα. Άρα τελευταία ερώτηση. Μου ξεφεύγει ο χρόνος όταν με συναρπάζετε και δεν ελέγχω εαυτόν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κύριε Λεβέντη, οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις για αντιπερισπασμό έχουν πείσει τον ελληνικό λαό πως για όλα αυτά είναι οι ξένοι. Ναι, είπαμε το. Ο Καραμαλής, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ότι για να μην φταίνε αυτοί, βάλανε τους παπαγάλους τους δημοσιογράφους να βρίζουν τη Μέρκελ και τους ξένους. Γιατί φταίγοντας οι ξένοι, από πού θα ζητήσετε το δίκιο σας? Ενώ αν φταίγαν οι Έλληνες, μπορεί να χώναμε και φυλακή κανέναν. Λοιπόν, τόσο. Πώς θα μεταπίσετε το λαό για το αντίθετο τη στιγμή που έχει γαλουχηθεί επί χρόνια με αυτή την εντύπωση? Η Ένωση Κεντρών, αγαπητέ, η παρουσία της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή σημαίνει ότι θα έχει πιστεί το 10-12%.
Δεν είναι μικρό ποσοστό, σας διαβεβαιώνω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή των εκλογών η Ένωση Κεντρών θα πάρει 12%, την άλλη μέρα θα έχει 20% σε αποδοχή. Γιατί πολλοί θα μετανιώσουν που δεν θα μας ψηφίσουν. Όταν δουν το θαύμα να συντελείται, θα αισθανθούν άσχημα που δεν συμμετείχαν στην πραγματοποίησή του. Η μεγάλη δύναμη των αλλαγών είναι ότι τις ξεκινούν αρχικά πολύ λίγοι. Ότι πρέπει να έχουν υπομονή οι πρωταγωνιστές και αντοχή, και μετά έρχεται ο λαός και γίνεται τσουνάμι και υπάρχει η δικαίωση. Και αυτό πάθαμε εμείς στην Ένωση Κεντρών. 25 χρόνια περιμέναμε. Τώρα ο λαός το έχει κάνει 5, 6, 7. Έτσι λένε ποιοι. Τα ΜΜΕ, οι δημοσκοπήσεις. Εγώ, χωρίς αλαζονία, με απόλυτο σεβασμό, με σεμνότητα, την ίδια σεμνότητα που είχαμε το 03 με το 05, σας ζητώ, κάντε μου τους βουλευτές εκεί 40, το 40 χρειάζεται 12%, να μπορώ μαζί με το πρώτο κόμμα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση αυτή δεν θα ζητήσω ούτε υπουργεία, τίποτα. Θα ζητήσω να αλλάξω την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων με τους Γερμανούς και να επιβλέπω εδώ την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, γιατί όλοι οι άλλοι συγκαλύπτουν και επί χρόνια, ξέρετε τι μας κατηγορούν, ότι κοροϊδεύαμε οι κυβερνήσεις τον εαυτό τους, το λαό και τους ξένους. Αυτή η τριπλή κοροϊδία πρέπει να σταματήσει αμέσως, εδώ, τώρα. Και η είσοδος της Ένωσης Κεντρών στη Βουλή είναι εγγύηση ότι σταματά αυτή η κοροϊδία. Να θυμηθείτε τις υποσχέσεις μου. Σε 2-3 μήνες, όταν υιοθετηθεί η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων της Ένωσης Κεντρών, η Ελλάδα θα αισθανθεί ανακούφιση. Θα μπορέσουμε μέτρα σαν τον έμφυα να τα σταματήσουμε αμέσως και για το 2015. Να μην πληρώσει η Ελλάδα έμφυα, υπόσχομαι, αν ισχύσει η ατζέντα της Ένωσης Κεντρών. Με κόψιμο ασωτιών, δευτέρων, τρίτων συντάξεων, πολυθεσιών, αργομισθιών κλπ. Κλπ. Και το 2017 θα αφήσουμε πίσω την κρίση. Θα αφήσουμε πίσω την κρίση. Δεν είναι μικρό πράγμα ο εφιάλτης, η κόλαση που ζει η Ελλάδα 5 χρόνια, να σταματήσει σε 1,5 χρόνο. Το 2017 είναι 1,5 χρόνος. Αλλά θα έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις. Όλες οι μεταρρυθμίσεις. Αυτές που περιέχουν τα 9 σημεία της πρότασης της Ένωσης Κεντρών. Αυτό σας το υπόσχομαι. Αν αυτό δεν γίνει, αν δηλαδή μου δώσετε το ποσοστό και δεν επιτύχω και δεν πείσω τους ξένους και αποδειχθεί ότι ψέματα έλεγα, όπως αποδείχθηκε για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μένει και σας ξαναζητάει ψήφο. Εγώ από εκεί που γεννήθηκα στη Μεσίνη έχουμε φιλότιμο. Δεν θα ξαναζητήσω ψήφο. Θα παραιτηθώ. Και θα αισθάνομαι αποτυχημένος. Εάν όμως επιτύχουμε, θέλω να γράψει η ιστορία ότι 25 χρόνια ταλαιπωρήθηκε αυτή η χώρα χάρη στην απληστία του λαού που ήθελε να διορίσει όλα του τα παιδιά στο δημόσιο, και χάρη στο ότι ψηφίζαμε κλέφτες και λοποδίτες και δίναμε την ψήφο μας ελαφρά την καρδία. Σας θυμίζω ότι η μόνη επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών είναι το www.antidiaploki.gr. Μόνο αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη. Σε αυτήν θα μπαίνετε, θα πατάτε YouTube για να βλέπετε τις εκπομπές που κάνω ανά την Ελλάδα, θα μπαίνετε στο πρόγραμμα της κόμματος, στο καταστατικό της Ένωσης Κεντρών, μπορείτε να εγγράφεστε ως μέλος της Ένωσης Κεντρών, λοιπά. Επίσης, για να δούμε, ιστοσελίδες είναι επίσης www.facebook.com/ είμαι Λεβέντης, είναι επίσημη ιστοσελίδα, την ξαναλέω για να προλάβετε να την γράψετε, www.facebook.com/ είμαι Λεβέντης με λατινικά μικρά γράμματα. Και επίσης η εταίρα ιστοσελίδα
όχι στο σελίδα, είναι, μάλλον σελίδα είναι, www.facebook.com/ Ένωση Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, στα λατινικά όλα αυτά. Το Ένωση Κεντρών με δύο όμικρον το ο, έτσι. Στα ελληνικά γράφεται με δύο μέγα, έτσι. Ξαναλέω λοιπόν στις ιστοσελίδες, παρακαλώ θερμά, η επίσημη ιστοσελίδα www.antidiaplochi.gr. Από την ονομασία εμπνευσμένη της εφημερίδας που εκδίδουμε, Αντιδιαπλοκή. Τώρα έχουμε σταματήσει 1-2 μήνες, γιατί μας έχει αυτό η συνδυασμή και του προεκλογικού αιώνα, αλλά θα ξαναβγεί η εφημερίδα. Λοιπόν, μας έχουν δηλαδή απορροφήσει το μείζον χρόνο, το μείζον ποσοστό χρόνο. Η δεύτερη ιστοσελίδα είναι www.facebook.com/ennosikendron.vasilislevendis, όλα λατινικά. Και η τρίτη ιστοσελίδα είναι www.facebook.com/ImmeLevendis. Λοιπόν, αυτά είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Λίγες εβδομάδες μένουν μέχρι τη δικαίωση. Ξέρετε, οι τελευταίες μέρες είναι οι πιο μεγάλες. Εκεί θα ανέβει το ποσοστό στην κορυφή. Έτσι. Οι τελευταίες, ειδικά η τελευταία εβδομάδα, εκεί θα φανεί η υπεροχή του Βασίλη Λεβέντη με τις συνεντεύξεις. Σας ασπάζομαι όλους και όλες.